Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Στην μετάλλαξη όμικρον που ήρθε αργότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας, απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων για τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα 830 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 479 στο νομό Ιωαννίνων, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Ήπειρο με όμικρον 2 εντοπίστηκε στην περιοχή της Σάρτας. Σε υψηλά επίπεδα για ένα ακόμη 24ωρο διατηρούνται τα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στην Ήπειρο. Το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 830 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 479 στο νομό Ιωαννίνων, τα 131 στο νομό της Θεσπρωτείας, τα 121 στο νομό της Σάρτας και τα 99 στο νομό της Πρέβεζας. Σε επίπεδο χώρας, 19.154 είναι τα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν, 93 συνάνθρωποι μας που κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ στους 516 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην μετάλλαξη όμικρον που ήρθε αργότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές, απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων για τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας η καθηγήτρια παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας. Αύξηση των νέων κρουσμάτων παρατηρήθηκε σε περιοχές όπου η παραλλαγή όμικρον άργησε να φτάσει, όπως είναι κάποια νησιά, η Θεσπρωτεία και τα Ιωάννινα. Η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων είναι τα 34 έτη, με το 1/3 των κρουσμάτων σταθερά να αφορά σε παιδιά ηλικίας μικρότερων των 17 ετών. Τις τελευταίες όμως 3 εβδομάδες, σταθερά και κάθε εβδομάδα, βλέπουμε μια μικρή αύξηση των νέων κρουσμάτων στους συνανθρώπους μας ηλικίες άνω των 55 ετών. Η θετικότητα παράμεινε σταθερή σε ψηλά επίπεδα και έτσι το μέσος όρος θετικότητας για το τελευταίο 7 μέρες είναι στο 5,9 στους εργαστηριακούς ελέγχους, στο 11,4 στις μαζικές ανοιχτές δειγματοληψίες, τις στοχευμένες αυτές δειγματοληψίες του ΕΟΔΗ, ενώ η θετικότητα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων είναι στο 1,4%. Συνολικά λοιπόν το ποσοστό θετικότητας της επικράτειας από όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που γίνονται είναι στο 2,4, όμως θετικότητα πάνω από 4%, που ξέρετε για μας είναι ένα όριο, καταγράφεται στην Κρήτη, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, της Αττικής, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στη Θράκη, καθώς και σε αρκετά νησιά. Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη που έφτιαξαν οι επιδημιολόγοι της Επιτροπής μας, όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, στο επίπεδο 5. Όπως άλλωστε και όλη η Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που συντάσσει το ECDC. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πανδημικό κύμα της Όμικρον παραμένει σταθερά ψηλό, με πολλούς συνανθρώπους μας να κολλάνε καθημερινά και περίπου το 1,5% του πληθυσμού της χώρας να νοσεί σήμερα, να αποτελεί ενεργό κρούσμα. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων λόγω COVID, τόσο σε απλές κλίνες όσο και στις ΜΕΘ, παραμένει σταθερός στους 4.500 ασθενείς και ο μέσος κυλιόμενος του 7 ημέρου για νέες εισαγωγές εκτιμάται στα 452 εισαγωγές ανά μέρα. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει, με έναν στους 2 νοσηλευόμενους να είναι άτομα άνω των 75 ετών. Όμως σημαντικό είναι να υποθεί ότι παρατηρείται μια σταδιακή αποκλιμάκωση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με μείωση κατά 9% του κυλιόμενου μέσου των νοσηλευόμενων την τελευταία εβδομάδα και με τα μαθηματικά μοντέλα να προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες ο αριθμός των νοσηλευόμενων που παραμένουν διασωληνωμένοι θα μειωθεί στους 450 ασθενείς. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά παραμένει υψηλός, αλλά και εδώ αρχίζει ίσως να διαφαίνεται μια μείωση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες. Δεδομένα από μια πρόσφατη πειραματική μελέτη που εξέτασε την αντισωματική απάντηση μετά από νόσο, επιβεβαίωσε αυτό που βλέπουμε και στην κοινότητα τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή, ότι η προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό δεν προσφέρει σχεδόν καμία προστασία έναντι επαναμόλυνσης από την παραλλαγή όμικρον. Ακόμα, μια πρόσφατη και καλά τεκμηριωμένη μελέτη από τη Σουηδία, που προδημοσιεύτηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε ότι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, ο κίνδυνος σοβαρής νόσου μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του πανδημικού κύματος που προκάλεσε η Όμικρον. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι ο εμβολιασμός προσφέρει σημαντική προστασία έναντι της νόσου Όμικρον για σοβαρή νόσο και εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έδειξε αυτή η μελέτη, είναι ότι για τους ανεμβολίαστους ηλικίας άνω των 65 ετών, αλλά και για τους ανεμβολίαστους άνδρες ηλικίας άνω των 40 ετών, αλλά με υποκείμενα νοσήματα,
ο κίνδυνος σοβαρής νόσου είναι εξίσου υψηλός, ανεξάρτητα με το αν έχουν νοσήσει με όμικρον ή με δέλτα. Γι' αυτό τον πληθυσμό, λοιπόν, η όμικρον σίγουρα δεν αποτελεί μια πλήρωση. Τα δεδομένα, λοιπόν, από αυτές τις δύο μελέτες, τις οποίες προανέφερα, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Για τους ανεμβολίους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, η παραλλαγή όμικρον δεν θα είναι ένα απλό κρυολόγημα και η προηγούμενη νόσηση από κορονοϊό δεν προστατεύει. Είναι αναμενόμενο και τώρα, 8 εβδομάδες μετά από την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων λόγω της πανδημικού του πανδημικού κύματος της όμικρον, να δούμε νέα περιστατικά με MISC. Στην περίπτωση, λοιπόν, υψηλού πυρετού σε παιδιά που πέρασαν COVID-19 το προηγούμενο διάστημα, οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν τη συμβουλή του παιδιάτρου τους. Πρόσφατη μελέτη από το CDC έδειξε ότι ο εμβολιασμός των εφήβων ηλικίας 12 με 17 ετών με δύο δόσεις εμβολίου μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης MISC κατά 91% και αναφέρει ότι όλα τα παιδιά που εμφάνισαν σοβαρό MISC και μπήκαν στο νοσοκομείο ή και στην εντατική μονάδα θεραπείας ήταν ανεμβολίαστα. Να θυμίσουμε, λοιπόν, ότι ένα από τα ισχυρά επιχειρήματα της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την απόφαση υπέρ του εμβολιασμού παιδιών και εφήβων ήταν ακριβώς η πρόληψη του MISC. Σε ό,τι αφορά την πορεία των μεταλλάξεων και μετά από απουσία τριών εβδομάδων των ομών της Ηπείρου από τις αναλύσεις, προκύπτει ότι η όμικρον είναι αυτή που σταδιακά κυριαρχεί και στους τέσσερις νομούς. Όλα τα δείγματα που αναλύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από την Ήπειρο έφεραν την μετάλλαξη όμικρον. Για το διάστημα του τελευταίου διμήνου, το ποσοστό της όμικρον υπολογίζεται για την περιοχή σε 27,87%. Σημειώνεται ότι κρούσμα όμικρον 2 επιβεβαιώθηκε στην Άρτα ανάμεσα στα 29 που έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την χώρα και το οποίο είναι το πρώτο για την Ήπειρο. Όμικρον 2 στην βραδύτερη αποκλιμάκωση, να το πούμε έτσι, προς το παρόν δεν είναι σε ποσοστό που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί έχουμε βραδύ αποκλιμάκωση. Σχετίζεται περισσότερο με το επίπεδο της ισορροπίας που δημιουργεί η όμικρον σε έναν πληθυσμό όπως είναι στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το έχουμε δει και σε άλλες χώρες, το είδαμε και εν μέρει και με τη Δέλτα όταν δημιούργησε ένα πικ και μετά δημιούργησε ένα πλατό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε πολλοί της ενδημικότητας. Όταν έρχεται η ενδημικότητα μετά από ένα κύμα, σταθεροποιείται σε ένα πλατό. Αυτό σημαίνει ενδημικό, να το πω έτσι. Βέβαια, εγώ δεν τον χρησιμοποιώ πολύ αυτόν τον όρο. Είναι κάτι το οποίο θα υπάρχει για αρκετό χρονικό διάστημα και θα είναι μια κλίση πιο χαμηλή μέχρι που θα σβήσει και θα έρθει και πιθανώς κάποια στιγμή, πιθανώς να έρθει και ένα ακόμα κύμα, το πιο πιθανό είναι προς το τέλος του έτους παρά τώρα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην περιοχή μας. Και εμείς θα συνεχίσουμε έτσι με την τοπική δισεογραφία. Να πούμε καταρχάς ότι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η υδροδότηση στην περιοχή της Ανατολής. Η υδροδότηση που έχει διακοπεί από το πρωί λόγω των εργασιών που εκτελούνται στην λεωφόρο Νιάρχου. Η αρχική ενημέρωση που είχε υπάρξει από την ΔΕΙΑ είναι ότι η διακοπή της υδροδότησης θα ήταν μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο εργολάβος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τις διαδικασίες, κάτι που καθυστέρησε και την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η ΔΕΙΑ λοιπόν ενημερώνει τους κατοίκους της Ανατολής ότι η υδροδότηση της περιοχής θα αποκατασταθεί σταδιακά με βάση την πρόοδο των εργασιών του εργολάβου στην λεωφόρο Νιάρχου. Αναμένεται εντός των επόμενων 2 ωρών να έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, προκειμένου όλες οι κατοικίες στην περιοχή της Ανατολής να πάρουν νερό. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα για τους κατοίκους της Ανατολής λόγω αυτής της πολύωρης διακοπής της υδροδότησης. Η ΔΕΙΑ και χθες που φιλοξενούσαμε τον κύριο Μπαρτζόκα εξηγούσε ότι δεν είναι με δική της ευθύνη. Ήταν μια απαραίτητη διακοπή στο πλαίσιο του έργου της λεωφόρου Νιάρχου καθώς έπρεπε να γίνει μετατόπιση του κεντρικού αγωγού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην αποκατάσταση της υδροδότησης. Και εμείς να συνεχίσουμε. Χρειάστηκαν οι τραγικοί θάνατοι 4 ορειβατών τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ των οποίων του 21χρονου Ερμή στα Τζουμέρκα, ώστε να τεθεί επιτάπητος το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει και για την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου ορεινής διάσωσης στα πρότυπα των χωρών του εξωτερικού. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα δημιουργηθούν 4
οργανωμένες βάσεις με ελικόπτερο και με εξειδικευμένο προσωπικό, η πρώτη εκ των οποίων στα Γιάννενα και οι υπόλοιπες στην Πάτρα, την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. 4 βάσεις ελικοδιάσωσης πρόκειται να οργανωθούν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα με τον θάνατο του 29χρονου Ερμή Θεοχαρόπουλου να αποτελεί την θριαλίδα για να ξεκινήσει σε σοβαρή βάση μια προσπάθεια να αλλάξει το μοντέλο ορεινής διάσωσης στη χώρα. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και σύσσωμη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Θεοχαρόπουλος, πατέρας του 29χρονου Ερμή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Αν και επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ο κύριος Καχρημάνης, μετά από σχετική ερώτηση από τον επικεφαλής της αριστερής παρέμβασης στην Ήπειρο, Ζώη Γαλατά, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, έκανε γνωστό ότι 4 βάσεις ελικοδιάσωσης θα χωροθετηθούν στα Γιάννενα, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, προκειμένου να υπάρχει κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, σημείωσε πως η κατάσταση στην ορεινή διάσωση είναι ανεπαρκέστατη. Χθες από τις 1 η ώρα μέχρι τις 4 παρατέταρτο έγινε συζήτηση στο Πρωθυπουργικό Γραφείο με τον Πρωθυπουργό της χώρας, με τον κύριο Σκέρτσο, με τον κύριο Στυλιανίδη, με τον υφυπουργό που δεν το γνωρίζω στην πολιτική προστασία το όνομά του, είδα ότι είναι αεροπόρος, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαδημητρίου, και ήταν παρόντες οι άνθρωποι που ασχολούνται στα βουνά. Ήταν ο κύριος Θεοχαρόπουλος που έχασε το γιο του, ένας άνθρωπος σπουδαίος που ήταν στην περιοχή μας και τον παρακάλεσα να παραμείνει. Ήτανε ο κύριος Ροκάς που έχει απάνω στο Πάπιγκο το καταφύγιο. Ήτανε ο κύριος Τζουμάκας, ήτανε ο κύριος Κλαουδάτος και άλλος ένας γιατρός από την Αθήνα, νομίζω Κόντος, και άλλο ένα πρόσωπο, οι οποίοι κατέχουν ως οτιδήποτε άλλο τα θέματα αυτά. Έγινε μία εκτενέστατη συζήτηση. Φάνηκε ότι η δικιά μας η κατάσταση μέχρι σήμερα είναι ανεπαρκέστατη. Ο Πρωθυπουργός είπε, για να μην σας πω πολλές κουβέντες, ότι από εδώ και πέρα το θέμα θα αντιμετωπιστεί με το πώς το αντιμετωπίζει η Ιταλία, θα βρούνε η Αυστρία, η Γαλλία που έχουν τέτοια, η Ελβετία, και είπαν ότι θα φτιάξουν έναν τρόπο αυτό το σύστημα να δουλεύει, γιατί υπόθηκε ότι τα ελικόπτερα πρέπει να έχουν μεγάλη δύναμη υποδύναμη και να είναι μικρά. Θέλει ανθρώπους του βουνού οι οποίοι να έχουν πολύ μεγάλη εκπαίδευση, γιατρούς και τα λοιπά, που στο εξωτερικό υπάρχει. Σε εμάς μέχρι ένα σημείο φτάνει η ΕΜΑΚ, μετά μέχρι ένα σημείο φτάνει το ΕΚΑΒ, και μετά αν θα έρθει το ελικόπτερο από την Αθήνα. Αυτό δεν μπορεί να δώσει βοήθεια. Και σύντομα μπήκε η Επιτροπή, η οποία με όλους αυτούς τους ειδικούς θα πει τι θα γίνει. Εάν τοποθετηθούν, είπανε, 4 ελικόπτερα, το ένα πρέπει να είναι στα Γιάννηνα, γιατί μίλησε ο γιατρός και είπε και για το να υπάρχει και το Πανεπιστήμιο από πίσω. Ένα θα είναι στην Πάτρα, ένα θα είναι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ένα θα είναι στην Κρήτη. Θα ξεκινήσουν δε από την Ήπειρο μόλις θα έχουν τα περισσότερα θέματα, γιατί πραγματικά, κύριε Γαλατά, δεν υπάρχει τίποτα σήμερα σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Μπορώ να σας πω μόνο ότι το θέμα είναι σοβαρό και πιστεύω ότι
θα έχουμε λύσεις πολύ σύντομα. Το θέμα της παραχώρησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου στην πόλη των Ιαννίνων επανέρχεται και πάλι στην επικαιρότητα μετά την συνάντηση που είχε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Ιαννίνων Μωυσής Ελισάφ με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά. Στον Υφυπουργό παραδόθηκε η μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2008 και η οποία αποτελεί βάση των συζητήσεων. Το Υπουργείο από την πλευρά του αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα για την παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Το δρόμο για παραχώρηση στο Δήμο Ιαννιτών ενός τμήματος του στρατοπέδου Βελισσαρίου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, άνοιξε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την συνάντηση που είχε την Τετάρτη με τον Δήμαρχο Ιαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια αλληλογραφίας που είχε ξεκινήσει η Περιφέρεια Υπήρου με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση στρατοπέδων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το συγκεκριμένο. Ο Δήμαρχος είχε απευθύνει σχετική επιστολή στο Υπουργείο, που είχε αναλύσει όλο το ιστορικό για την παραχώρηση και ακολούθησε η συνάντηση με τον Υπουργό που έχει στην αρμοδιότητά του το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στον Υπουργό παραδόθηκε η μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2008 και η οποία αποτελεί βάση των συζητήσεων. Το Υπουργείο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα για την παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου που δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών. Ένα πάγιο αίτημα του Δήμου έγινε καταρχήν αποδεκτό από τον Υφυπουργό και θέλω δημόσια να τον ευχαριστήσω. Η συνάντησή μας υπήρξε γόνιμη και ουσιαστική και οριοθετήσαμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα με πρώτο βήμα την επικαιροποίηση της μελέτης. Πρόθεση του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι να αποδώσουν στην πόλη τμήμα του στρατοπέδου και ως Δημοτική Αρχή θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί ώστε να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιαννίνων Μωυσής Ελισάφ αμέσως μετά την συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά. Το αίτημα για την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στον Δήμο Ιαννιτών είναι διαχρονικό και δεν είναι λίγες οι φορές που οι υπουργοί άμυνας είχαν δεσμευθεί τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο για την παραχώρησή του, κάτι όμως που μέχρι σήμερα δεν έγινε πράξη. Οι συνθήκες λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ΣΑΠ και η μεταστέγασή του στις νέες εγκαταστάσεις στο παλιό Χατζικός θα απασχόλησαν την επίσκεψη στους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ που είχε συγκαλέσει η Ένωση Γονέων Μαθητών για τους γονείς των παιδιών, με τους γονείς των παιδιών. Μάλιστα, είχε αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής τόσο στην Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή, εκπρόσωποι των οποίων όμως δεν παρέστησαν, με αποτέλεσμα οι γονείς να μην πάρουν σαφείς απαντήσεις στο χρονοδιάγραμμα που ζητούν για την μετεγκατάσταση. Σαφές χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών στο παλαιό Χατζικώστα, εκεί όπου μαζί με τα δύο νηπιαγωγεία πρόκειται να στεγαστεί και το σχολείο αναπήρων παιδών, ζητούν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες, οι οποίοι σήμερα το μεσημέρι και έπειτα από πρόσκληση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων βρέθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ, εκεί όπου σήμερα φιλοξενείται το Σχολείο Αναπήρων Παιδιών, προκειμένου να ατεθεί επιτάπητο στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την καθυστέρηση μετεγκατάστασης. Μάλιστα, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων είχε αποστείλει πρόσκληση στην Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή, αλλά και στις περιφερειακές και δημοτικές παρατάξεις, ώστε οι εκπρόσωποι τους να δώσουν το παρόν και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις όπου σήμερα στεγάζεται το συγκεκριμένο σχολείο, ώστε να διαπιστώσουν τις μη κατάλληλες συνθήκες για την συνέχιση παραμονής των παιδιών. Σύμφωνα με τους γονείς, η ΕΛΕΠΑΠ έχει προχωρήσει σε μείωση των χώρων που παραχωρούσε στο συγκεκριμένο σχολείο, με αποτέλεσμα σήμερα τα παιδιά να αστιβάζονται, ενώ δεν είναι λίγοι οι γονείς που λόγω αυτής της κατάστασης δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Από πλευράς των αυτοδιοικητικών, στην συνάντηση βρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας Υπήρου ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργος Πρέτζας, ενώ από πλευράς του Δήμου Ιαννιτών ο επικεφαλής της Παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα Θωμάς Μπέγκα, συνοδευόμενος και από την Δημοτική Σύμβουλο Σοφία Μαρκούλα, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Όλη Τσουμάνη, αλλά και ο επικεφαλής της Αριστερής Παρέμβασης Τα Γιάννα Χρήστος Πατσούρας. Οι αυτοδιοικητικοί έγιναν κοινωνοί της αγωνίας και των δυσκολιών που βιώνουν καθημερινά οι γονείς των παιδιών λόγω των καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί, όχι μόνο την δεδομένη χρονική στιγμή λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των εργασιών στο παλαιό Χατζικώστα, αλλά τα τελευταία χρόνια από όταν και προέκυψε η ανάγκη μετεγκατάστασης του συγκεκριμένου σχολείου αλλά και των δύο νηπιαγωγείων που στεγάζονταν στην Παπαζόγλιο Σχολή. Στο αίτημα για ένα σαφές χρονοδιάγραμμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Μαθητών,
Τάσο Στόκα, σημειώνοντα πω οι διαβεβαιώσει που έχουν δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο από την περιφέρεια όσο και από τον Δήμο πλέον δεν πείθουν. Δυστυχώ, ούτε από τη μεριά του Δήμου, ούτε από τη μεριά της περιφέρειας ήρθε κάποιος αρμόδιος, ο οποίος δεν θα έρχονταν εδώ, δεν υπήρχε καμία διάθεση ούτε να προβοκάρουμε κανέναν, ούτε τίποτα άλλο. Απλά να βρούμε τους δύο υπεύθυνους, οι οποίοι θα μας όριζαν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πότε επιτέλους θα τελειώσουν εργασίες, πότε επιτέλους το σχολείο θα πάει εκεί και τι θα γίνει ενδιάμεσα. Έχουμε ακόμα το χειρότερο ζήτημα ότι η περιφέρεια, με παρέμβαση προσωπική του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Καχρημάνη, δεν έστειλε στους περιφερειακούς συμβούλους, δηλαδή την πρόσκληση που είχαμε απευθύνει ως Ένωση Γονέων. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε ούτε πολιτικές ευθύνες, ούτε να ανοίξουμε μια τέτοια φιλολογική κουβέντα. Εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατό, αν είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα, να τελειώσουν τα έργα, να μεταφερθεί το σχολείο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Μπήκα πριν λίγο στο σχολείο μέσα και είδα το 1/3 των μαθητών να υπάρχει και εδώ είναι οι γονείς, απαντούν οι ίδιοι ότι εμείς σε ένα τέτοιο χώρο δεν μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας. Και είναι κατανοητό. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος, είναι επικίνδυνος, δεν μπορεί να διαχειριστεί πλέον τα παιδιά και με συνθήκες κορονοϊού. Άρα λοιπόν, ας αναλάβουν τις ευθύνες και όχι χρονοδιαγράμματα που μένουν χρονοδιαγράμματα. Εμείς θα είμαστε συνέχεια, θα παρακολουθούμε τη διαδικασία και θα προβούμε και σε πιο έντονες ενέργειες στο επόμενο διάστημα. Επιτέλους να δοθεί λύση. Δίπλα από το σχολείο υπάρχουν τρεις αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από το σχολείο ΣΑΠ μέχρι πριν από 2 χρόνια και πάρθηκαν πίσω από την ΕΛΕΠΑΠ. Οι αίθουσες αυτές δεν χρησιμοποιούνται. Και το λέω με όλη την ευθύνη. Και ας βγουν και να κάνουν 100 διαψεύσεις. Οι αίθουσες αυτές είναι άδειες. Να δοθούν αυτές οι αίθουσες να ανασάνε το σχολείο, να γυρίσουν οι μαθητές πίσω. Και το αργότερο, μάλλον το γρηγορότερο, να τελειώσουν τα έργα. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να δεσμευτούν. Γιατί ακούσαμε και εμείς τον Δήμαρχο να λέει τη μια ότι σε 2 μήνες είναι η ηλεκτροδότηση και την άλλη από το άσυλο Ανιάτων να λέει ότι σε 2 μήνες τα έργα θα έχουν τελειώσει. Δηλαδή δεν μας εμπνέουν οι δηλώσεις αυτές μια εμπιστοσύνη. Να ξέρουμε και εμείς τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που γίνονται. Ο Περιφερειάρχης έλεγε το έργο είναι έτοιμο. Ας περάσει όποιος θέλει, συμπολίτης μας εδώ από τα Γιάννα, να δει αν αυτό το έργο είναι έτοιμο. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών ζητούν από την δική τους πλευρά οι γονείς, όπως τόνισε η κυρία Λούλα Βέρμπη, η οποία παρέστη στην συγκεκριμένη εκδήλωση όχι με την θεσμική της ιδιότητα ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αμαία Κυψέλη, αλλά ως μαμά του Γιάννη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα ήρθε εδώ ως μητέρα του Γιάννη για να έχω ένα χρονοδιάγραμμα και μία συζήτηση η οποία θα καθόριζε την τελική, ας το πούμε, εξέλιξη της όλης κατάστασης. Όπως φαίνεται, δεν μπορέσαμε, λόγω των απουσιών των ηχηρών, να έχουμε μία τέτοια απάντηση. Ό,τι ήταν να κάνουμε εμείς ως γονείς και ως παρέμβαση και αιτήματα και θεσμικά και σε επίπεδο κοινωνικό, τα έχουμε πραγματοποιήσει. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς μετά από αυτό το γεγονός αυτά που αισθανόμαστε, αυτά που μπορούμε να κάνουμε, τις αντοχές μας και να δούμε πώς θα κινηθούμε ως γονείς των παιδιών από εκεί και μετά. Μας ήταν εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό το θέμα το οποίο ανοίξαμε και το κίνητρό μας ήταν να αναδείξουμε την αμεσότητα και την επικινδυνότητα, να παίρνει λίγο πολιτική χρειά και να δεχόμαστε κριτική την οποία δεν αρμόζει σε ανθρώπους που προσπαθούν να διεκδικήσουν κάποια αξιοπρέπεια και κάποια ασφάλεια. Θέλω και πάλι, προσπαθώντας να κάνουμε φόκους και στόχο σε αυτό που έχει ουσία, είναι ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Θα πρέπει να επισπευθεί αυτή η κατάσταση και επιτέλους να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πάρα πολλά χρονοδιαγράμματα. Θα ήταν πολύ σημαντικό σήμερα να γίνει μια πολύ ωραία κουβέντα, να γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση με όλους τους αρμόδιους που κινούν τα νήματα, να μπορούν να γίνουν συζητήσεις πάρα πολύ ειλικρινείς, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Τα συμπεράσματα ο καθένας ένας προσωπικά τα έχει νομίζω βγάλει. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε τώρα με τι ρυθμούς και με τι πορείες
θα δούμε με βάση τις αντοχές μας και την κατάσταση που επικρατεί για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Κανένας μας δεν έχει διάθεση κανέναν να πυροβολήσει ή να αποδώσει ευθύνες. Είμαστε πολύ διακριτικοί άνθρωποι, πιστέψτε με, με πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να ελισσόμαστε με τα θέματα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και σήμερα θέλαμε έναν πολύ ωραίο ήρεμο δημόσιο διάλογο. Το σχολείο του ΣΑΠ στη ζωή μου και από εδώ και πέρα στη γενικότερη μου πορεία θα το έχω σαν ένα παράδειγμα κοινωνικής ενσυναίσθησης. Και θα το έχω σαν ένα παράδειγμα το πώς, ας το πούμε, οι φωνές, οι οποίες φωνές μπορεί να είναι αιτήματα, μπορεί να είναι συζητήσεις, έχουν ή όχι ανταπόκριση. Και θα κλείσω με τρεις τελείες. Κρούσματα της θανατηφόρας για τους σκύλους ψευδολίσσας που προέρχεται από τους αγριόχειρους επιβεβαιώθηκαν στην περιοχή μας, με τις υπηρεσίες κτηνιατρικής να καλούν τους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η επιδημιολογική επιτήρηση για την αφρικανική πανόλη των χείρων αλλά και για την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια στα βοηδή, με τις υπηρεσίες να καλούν τους εμπλεκόμενους αλλά και τους πολίτες να συμβάλλουν, αξιοποιώντας και τις ενισχύσεις που δίνονται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την σχετική κοινή υπουργική απόφαση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιτήρησης για την αφρικανική πανόλη των χείρων στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας μετά τον εντοπισμό εστιών στη γειτονική Βουλγαρία, ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε και η ψευδολίσσα που μεταδίδεται από τους αγριόχειρους αλλά είναι θανατηφόρα για τους σκύλους. Ξεκινώντας από το τελευταίο, η αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος κτηνιατρικής Ιωαννίνων, Θάλια Οικονόμου, κάλεσε τους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ήδη έχουν χαθεί αρκετά κυνηγητικά σκυλιά, τονίζοντας πως δεν πρέπει να τους δίνουν να καταναλώνουν σπλάχνα, αποθυρευμένο αγριόχειρο ή να έρχονται σε επαφή με το ζώο. Η νόσος προϋπήρχε στους αγριόχειρους, οι οποίοι λειτουργούν ως αποθήκη, ωστόσο μεταδίδεται στους σκύλους, για τους οποίους είναι θανατηφόρα, ενώ δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Όντως, με την αφρικανική πανόλη, μέχρι τα δύο τελευταία χρόνια, μάλλον από το 20 που ήταν το τελευταίο κρούσμα, δεν έχει εμφανιστεί στη χώρα κρούσμα. Έχει προκύψει ένα νέο νόσημα στην περιοχή μας. Όχι νέο με την έννοια ότι είναι πλέον εργαστηριακά επιβεβαιωμένο. Η νόσος του Αουτζέσκι είναι μια νόσος που υπήρχε, προϋπήρχε και θα υπάρχει. Στα ζώα που είναι η κόστα και στα εκτρεφόμενα χοιρινά, στις εκτροφές γίνεται εμβόλιο, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει στα άγρια χοιρινά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα ποιο είναι επί της ουσίας. Το πρόβλημα είναι ότι ο πληθυσμός των άγριων χείρων ουσιαστικά περνάει το νόσημα χωρίς κάποια συμπτωματολογία. Είναι σαν μία αποθήκη του ιού, είναι ένας ερπιτοϊός. Από εκεί και πέρα όμως, όποιο ζώο έρθει σε επαφή με κάποιο μολυσμένο αγριόχειρο ή φάει σπλάχνα, τα οποία τα εξπλαχνίζουν οι κυνηγοί, εξπλαχνίζουν τον αγριόχειρο και μπορεί να πετάξουν ομά σπλάχνα στο ζώο, να μην τα βράσουν πρώτα. Μπορεί να περάσει ο ιός στο σκύλο και εκεί είναι το σοβαρό, γιατί για το σκύλο νόσος είναι θανατηφόρος. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους κυνηγούς, να μην αφήνουν τα ζώα τους να έρθουν σε επαφή με τους άγρους χείρους, γιατί δεν ξέρουμε ποιος από αυτούς είναι μολυσμένος και ποιος θα μεταδώσει τον ιό. Και επίσης μεγάλη προσοχή στα σπλάχνα και σε ό,τι δίνουν στα σκύλια. Δεν πρέπει να δίνουν τίποτα ομός στους σκύλους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι θα μπορέσουμε να το περιορίσουμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο παραπάνω από αυτό. Σχετικά με την αφρικανική πανόλη των χείρων, το 2021 εντοπίστηκαν στη Βουλγαρία 298 εστίες και 6 σε κατοικίδιους χείρους, ενώ την πρώτη εβδομάδα του 2022 εντοπίστηκαν 107 εστίες σε αγριόχειρους. Από αυτές τις εστίες, οι 24 βρίσκονται σε περιοχές σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης της αφρικανικής πανόλης των χείρων, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί προβλέπει ενίσχυση για τους κυνηγούς, θηροφύλακες, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και πολίτες που θα συμβάλλουν στην επιτήρηση. Συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, όσον αφορά την Ήπειρο, η προσκόμιση ενήλικων θηλυκών θηρευμένων αγριόχειρων χρήζει οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ. Προκειμένου να υπάρξει τεκμηρίωση, όπως εξήγησε η κυρία Οικονόμου, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ζητούν τη μήτρα του ζώου, όπως και δείγμα σπλήνας, ώστε να εξετάσουν την πιθανή ύπαρξη αφρικανικής πανόλης, αλλά και τμήμα του πνεύμονα, προκειμένου να εξεταστεί για ψευδολίσσα. Η οικία θέτει κάποια δεδομένα, δηλαδή, όταν θηρεύεται ένα θηλυκό ζώο,
για να αποδείξει ο κυνηγός ότι το ζώο είναι θηλυκό, θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο τεκμήριο στην υπηρεσία. Του ζητάμε λοιπόν να μας φέρει τη μήτρα του θηλυκού ζώου και όταν προσκομίσει τη μήτρα θα πάρει 150 ευρώ ενίσχυση. Μία ενίσχυση που δεν είναι καθόλου το ποσό ευκαταφρόνητο, αν σκεφτείτε ότι το χόμπι του κυνηγού είναι ένα χόμπι ακριβό, οπότε κάποια έξοδα μπορούν να καλυφθούν μαζί με αυτό το ποσό. Ταυτόχρονα με τη μήτρα τώρα, που είναι ουσιαστικά ένα αποδεικτικό στοιχείο, δεν είναι δείγμα, θα πρέπει να προσκομίσει και κάποια δείγματα, τα οποία δείγματα είναι η σπλήνα που αφορά το πρόγραμμα της Αφρικανικής Πανόλης, είναι αυτό που εμείς θέλουμε στα εργαστήρια για επιβεβαίωση του νοσήματος, και μπορεί να φέρει, πρέπει μάλλον να προσκομίσει και ένα κομμάτι από πνεύμονα, ουσιαστικά γιατί η νόσο το Ουτζέσκι, η οποία έχει προκύψει πρόσφατα στην περιοχή μας και θέλουμε να κάνουμε μια επιδημιολογική διερεύνηση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα κομμάτια σε αυτή την κοία όπου μπορούν να βοηθήσουν οι κυνηγοί και οι θυροφύλακες. Δηλαδή, οποιοδήποτε πέρα από κυνηγό και θυροφύλακα, δηλαδή μέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, ένας απλός περιπατητής, ένας πολίτης, κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στα βουνά διαρκώς και μπορούν να δουν κάποιο νεκρό ζώο και μας βοηθάνε πάρα πολύ και εκείνοι, μπορούν να ειδοποιήσουν την υπηρεσία και να συνδράμουν στον εντοπισμό νεκρού αγριόχειρου. Για αυτή τη συνδρομή δίνεται ποσό 100 ευρώ ενίσχυσης που θα γίνει. Αν τώρα αυτός που θα μας ειδοποιήσει είναι κυνηγός ή θυροφύλακας και μπορεί να βοηθήσει να συλλέξουμε και το δείγμα που θέλουμε, δηλαδή κομμάτι από σπλήνα, τότε είναι συν 30 ευρώ. Αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μόνο στις δύο τελευταίες περιπτώσεις μιλάμε μόνο για θυροφύλακα και για κυνηγό, γιατί είναι και εκπαιδευμένοι κάποιοι από αυτούς, χρειάζεται εκπαίδευση για το θέμα αυτό, αν αυτοί μπορούν να μας βοηθήσουν να θάψουμε και το ζώο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα βρεθεί, γιατί είναι πράγμα δύσκολο, αν σκεφτείτε τα μέρη μας στην Ήπειρο, το Πετρώδες του εδάφους, και χρειάζεται βοήθεια για να γίνει αυτό το πράγμα, τότε θα πάρουν άλλα 60 ευρώ. Αυτά βέβαια που είπα τα τελευταία μιλάμε για νεκρό ζώο, έτσι, σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο ζώο νεκρό. Ενώ η πρώτη περίπτωση που αφορά τη μήτρα και τα υπόλοιπα δείγματα, μιλάμε για ζώο που έχει θηρευτεί, έτσι, αποκλειστικά για θηρευμένα ζώα. Οποιοδήποτε τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι από όλα αυτά, μπορεί να μας βοηθήσει μάλλον σε κάτι από όλα αυτά, μπορεί να τηλεφωνήσει και στην υπηρεσία μας, θα τον ενημερώσουμε. Θα μπορεί να φέρει τα δείγματα στην υπηρεσία μας. Κατά πάσα πιθανότητα τα δείγματα θα έρχονται Δευτέρα και Πέμπτη, όπως υπολογίζουμε με βάση τις μέρες του κυνηγιού. Λίγες μέρες μένουν. Ζητάμε τη συνδρομή σας ώστε να προχωρήσει το πρόγραμμα, να έχουμε μία εικόνα για την επιδημιολογία, να έχουμε κάποια στοιχεία για την επιτήρηση του νοσήματος της Αφρικανικής Πανόλους στην περιοχή μας. Παράλληλα, η κυρία Οικονόμου υπενθύμησε, ζητώντας τη συνδρομή των κτηνοτρόφων, πως από τον Απρίλιο του 2021 υλοποιείται πρόγραμμα περί συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων που συμβάλλει στην επιτήρηση της πογκόδους εγκεφαλοπάθειας με ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους. Ζητάμε τη βοήθεια όλων των κτηνοτρόφων, γιατί είναι προς όφελος, υγειονομικό κυρίως για όλη την περιοχή μας. Υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο περισυλλέγει τα ζώα και τα πάει σε μονάδα διαχείρισης. Αρκεί ένα τηλέφωνο να κάνουν. Την πρώτη φορά θα δώσουν όλα τα στοιχεία. Τη δεύτερη φορά που θα πάρουν τηλέφωνο θα είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί ήδη θα είναι καταχωρημένοι. Και επίσης και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει μία ενίσχυση για βοηθή που είναι πάνω από 48 μηνών και είναι ελληνικής καταγωγής ή πάνω από 24 και είναι ελληνικής εκτροφής και προέρχονται από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Δίνεται μία αποζημίωση 90 ευρώ. Και για εγωπρόβατα πάνω από 18 μηνών δίνεται μία αποζημίωση της τάξης των 25 ευρώ. Ταυτόχρονα δηλαδή με το υγειονομικό υπάρχει και αυτό το όφελος της ενίσχυσης, η οποία ενίσχυση δίνεται στα πλαίσια επιτήρησης προγράμματος για τις πογκώδεις εγκεφαλοπάθειες, η οποία είναι επίσης σημαντικό να έχουμε αρκετά στοιχεία για την περιοχή. Ζητάμε τη συνδρομή όλων και είναι και απαίτηση αυτό. Λοιπόν, θα περάσουμε σε πολιτική συζήτηση σε αυτό το σημείο με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Αλλαγής, την κυρία Αναστασία Σημητροπούλου. Κυρία Σημητροπούλου, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Σταύρου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Σίγουρα μια νευραλγική θέση αυτή στην οποία βρίσκεστε πλέον, της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου ενός πολιτικού κόμματος, αν θέλετε, το οποίο
τους τελευταίους δύο μήνες έχει κάνει το restart, έχει κάνει την επανεκκίνηση, έχει βγει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά και προς την κοινωνία, ακριβώς προσπαθώντας, αν θέλετε, ως ένα βαθμό να καλύψει και το χαμένο έδαφος και τον χαμένο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι από τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κόσμος, οι 270.000 αρχικά και ολοένα αυξανόμενοι άνθρωποι που πίστεψαν στην παράταξη του κινήματος αλλαγής, μας έδωσαν την ελπίδα και εμείς αυτή την ελπίδα θέλουμε να τη μετατρέψουμε πλέον σε προσδοκία, με τον ρεαλιστικό μας λόγο, με τις ψύχραιμες λύσεις τις οποίες θέλουμε να εκφράσουμε. Επίκεντρό μας αποτελεί ο πολίτης, η κοινωνική ισότητα στον κόσμο, το κράτος δικαίου. Σε αυτό ακριβώς το σκοπό πορευόμαστε μέρα με τη μέρα, χτίζουμε το πρόγραμμά μας, ερχόμαστε σε επαφή με τον απλό κόσμο και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, γιατί ο κόσμος πλέον δεν χρειάζεται την πόλωση και την τοξικότητα, χρειάζεται μία νέα εναλλακτική λύση όπου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σίγουρα δεν χρειάζεται την πόλωση και την τοξικότητα, πολύ δε περισσότερο, κυρία Σημητροπούλου, σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, έχοντας συμπληρώσει 2 χρόνια υγειονομικής κρίσης και με την πανδημία να εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ, με τον κόσμο να έχει κουραστεί, σίγουρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά να μην γνωρίζει και πόσο ακόμη θα διαρκέσει αυτή η υγειονομική κρίση και από την άλλη, αν θέλετε, με τα προβλήματα να έρχονται και να επιδεινώνονται και στον οικονομικό τομέα, στο οικονομικό κομμάτι, επιβαρύνοντας οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα και εδώ είναι που περιμένει, αν θέλετε, και αυτό που είπατε κι εσείς νωρίτερα, την διαφορετική πρόταση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο το οποίο είπατε όσον αφορά την πανδημία. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει αποτύχει στην διαχείριση της πανδημίας. Η Ελλάδα έχει μία από τις χειρότερες επιδημιολογικές εικόνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε τρίτοι σε αναεκατομμύριο απώλεια ανθρωπίνων ζώων, έκτη στον κόσμο και 16η στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα λοιπόν της Ελλάδας βρίσκεται πάρα πολύ πίσω για πολύ απλούς λόγους. Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση με την τακτική της δημιούργησε ένα κλίμα εφησυχασμού στον απλό κόσμο. Δημιούργησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από πέρυσι βγαίνοντας και λέγοντας ότι πλέον βρισκόμαστε στο τελευταίο μήλι. Τώρα πρόσφατα η αναπληρώτρια υγείας, η κυρία Γκάγκα, ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων προκειμένου να τελειώσει η επιδημία. Επομένως, δημιούργησε ένα κλίμα χαλαρότητας. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή την πανδημία ως αν να μην είχαμε εμβολιαστεί. Σε καθημερινή βάση η απώλεια των ανθρωπίνων ζώων είναι άνω των 100. Τα αποτελέσματά μας είναι πάρα πολύ άσχημα και ο κόσμος πλέον βρίσκεται σε μία δίνη. Εμείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει και την καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού με δικά μας εσωτερικές δαπάνες, ελάχιστο κόστος, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η επιστήμη είναι η λογική και η λογική είναι το εμβόλιο. Δυστυχώς όμως έχει καταρρεύσει το ΕΣΥ, έχει καταρρεύσει η πρωτοβάθμια φροντίδα και το κράτος αυτή τη στιγμή βιώνει πάρα πολύ άσχημα οι πολίτες μας την πανδημία. Όσον αφορά το δεύτερο το οποίο είπατε ως προς την ακρίβεια, τα μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί για την ακρίβεια, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα πληθωρισμό 5,5%. Είμαστε από τις χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια με στοχευμένες λύσεις. Τα νοικοκυριά μας πλέον και οι επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν και να καλύψουν και έστω και τις βασικές τους ανάγκες. Όλη αυτή λοιπόν η ακρίβεια σε συνδυασμό με την αύξηση της ενέργειας, γιατί η ενέργεια, ξέρετε, δεν είναι απλά, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όμως η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει εσωτερικά να βρίσκει τις λύσεις προκειμένου να τις εφαρμόζει μέσα στην κοινωνία της. Δόθηκαν επιδόματα, πλην όμως τα επιδόματα αυτά έγιναν οριζόντια, δεν υπήρχαν κοινωνικά κριτήρια. Εμείς, ας πούμε, προτείνουμε να υπάρχει άμεση σύνδεση στο κοινωνικό τιμολόγιο προκειμένου στις ευπαθείς ομάδες και με κοινωνικά κριτήρια να μπορέσουν τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερα να πάρουν μια ανάσα. Επομένως, οι προτάσεις τις οποίες και έχουμε καταθέσει είναι άμεση μείωση του ΦΠΑ όσον αφορά τα βασικά προϊόντα,
είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει το ελληνικό νοικοκυριό. Από εκεί και πέρα προτείναμε και για τους χαμηλούς συνταξιούχους μια νέα μορφή ΕΚΑΣ και μάλιστα κοστολογημένη σε 350.000 συνανθρώπους μας να μπορέσουν να ζουν αξιοπρεπώς. Η κυβέρνηση όμως δυστυχώς ακόμα και τώρα, παρά το γεγονός ότι η κοινωνία μας έχει φτάσει σε πολύ άσχημα όρια, αδυνατεί και δεν θέλει, γιατί η στόχευση την οποία έχει είναι πολλά σε λίγους και αυτά τα λίγα πάλι σε πολλούς, όπως είδαμε και την τελευταία με την μείωση του ένφια, όπου αν μου επιτρέπετε να πω, σαφέστατα η μείωση στην οποία προχώρησε είναι σωστή, πλην όμως εάν δείτε μέσα από εκεί, καταργεί και το συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος αφορά 250.000, άνω των 250.000 αντικειμενική αξία και πλέον τον κατήργησε σπάζοντάς τον σε 400.000 ανά ιδιοκτησία και αυτό λοιπόν το ποσό θα μπορούσε να μπορέσει να δοθεί σε ευπαθείς ομάδες και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επίσης ζητάμε τη μείωση. Πλην όμως ο κύριος Κυλακάκης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, θεώρησε ότι είναι ένας φόρος τον οποίο δεν χρειάζεται να δοθεί, γιατί εφόσον οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο, ο φόρος αυτός δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση. Κυρία Σημητροπούλου, επειδή είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης να ανακοινώνται μία σειρά από μέτρα σε μία προσπάθεια αναχέτησης, αν θέλετε, αυτού του κύματος ακρίβειας, μία προσπάθεια διευκόλυσης. Σίγουρα κάθε μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο φαντάζομαι εκτιμάτε και εσείς ότι δεν είναι αρκετά πραγματικά για να ανακουφίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως μία ασπιρίνη ουσιαστικά όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα και ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Το ζήτημα είναι τα οικονομικά της χώρας μας μπορούν να αντέξουν το κάτι παραπάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή και μετά από 2 χρόνια πανδημίας, στα οποία αν θέλετε δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα ακριβώς για να υποστηριχθούν εργαζόμενοι επιχειρήσεις λόγω και των αναστολών και όλων των μέτρων που ελήφθησαν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την ασπιρίνη όταν τη λαμβάνουμε περνάει ο πονοκέφαλος. Εδώ ούτε καν μπορέσαμε λίγο να μας φύγει αυτός ο πόνος στο κεφάλι. Από εκεί και πέρα εμείς δεν λέμε ότι δεν δοθήκανε χρήματα. Τα χρήματα όμως όταν δίνονται πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Όταν δίνεις λοιπόν εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση στην ακρίβεια, αυτά τα μέτρα θα πρέπει να δοθούν στοχευμένα. Δεν δόθηκαν όμως στοχευμένα για τον εξής απλούστατο λόγο. Μας έλεγαν λοιπόν κυβερνητικοί και υπουργοί και στελέχοι της κυβέρνησης ότι η ακρίβεια είναι ένα παροδικό φαινόμενο και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό θα έχει εξαλειφθεί. Ως εκ τούτου, στον προϋπολογισμό του 2022 δεν μερίμνησαν να μπορέσουν να αναβάλουν τα χρήματα εκείνα τα απαραίτητα προκειμένου να υπάρξουν και στόχευση και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν συνεχώς αυτά τα επιδόματα. Εκείνοι είναι επίσης οι οποίοι λέγανε, μάλιστα ο Πρωθυπουργός πέρυσι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε πει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι η διπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης. Πλην όμως είδαμε ότι προέβη σε μια αύξηση του κατώτατου μισθού 2% και τώρα πάλι πριν από ένα μήνα περίπου εξήγηλε ότι θα υπάρξει και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως επίσης και για τη μείωση του ΦΠΑ, στην επίκαιρη ερώτηση την οποία εμείς κάναμε η κοινοβουλευτική μας ομάδα στη Βουλή, μας είπε συγκεκριμένα την πρώτη φορά ότι λαϊκίζουμε και ότι δεν γίνεται. Την δεύτερη φορά απήντησαν ότι θα το δούμε και την τρίτη φορά, ξέρετε τι μας απάντησαν, ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Μα γι' αυτό δεν υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές. Τις ανεξάρτητες αρχές, όπως είναι η ΡΑΕ που είναι για την ενέργεια και όπως είναι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, την οποία την έχουμε για να ελέγχει την πάταξη, να προστατεύει τους πολίτες και να επιβάλλει τα πρόστιμα. Όσον αφορά για την ΡΑΕ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα έπρεπε και ένα κόστος να το αναλάβουν και οι προμηθευτές. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στις τιμές χονδρεμπορικής ως προς την ηλεκτρική ενέργεια. Και θέλετε να μιλήσουμε και μακροπρόθεσμα, να πούμε το εξής, ότι έγινε ραγδαία η μετάβαση προς το φυσικό αέριο, ότι αυτή τη στιγμή αγοράζουμε φυσικό αέριο 30% πιο ακριβά από τη Βουλγαρία, ότι η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο αντί να μειώνεται όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε
αντιμετωπίζουμε 24% αύξηση από την εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Επομένως, δεν υπήρξε στόχευση, δεν υπήρξε σωστή κυβερνητική πολιτική προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Είναι παγκόσμια φαινόμενα, αλλά κάθε χώρα όμως είναι εκείνη υπεύθυνη για να την προσαρμόσει στα ελληνικά εν προκειμένου δεδομένα και να βρει τις λύσεις για να μπορέσει το ελληνικό νοικοκυριό, η μικρομεσαία επιχείρηση να ανταπεξέλθει. Άλλωστε, η πραγματικότητα είναι αυτή που μας οδηγεί στην επιτακτική ανάγκη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το εισόδημα, το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί ούτε να καλύψουμε τις, όχι τις πολυτέλειες, να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Υπάρχουν νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή τους έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και δεν μπορούν να τον καλύψουν. Και ξέρετε κάτι, να σας το πω και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η επιδότηση την οποία δώσαν τον Ιανουάριο για την ενέργεια, έχουν έρθει οι λογαριασμοί και σε αρκετούς λογαριασμούς αυτή η επιδότηση δεν έχει ενσωματωθεί. Μα είναι δυνατόν να μην έχει ενσωματωθεί? Δηλαδή μας δίνουν έστω αυτό το επιδοματικό, την επιδοματική παρέμβαση και αυτή δεν υπάρχει ούτε καν στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους, για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε εργαζόμενο, για τον επιχειρηματία, οι οποίοι λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο και δεν μπορούμε να απορροφήσουμε και άλλο πλέον αυτές τις αυξήσεις. Αναγκαστικά θα πάμε σε αυξήσεις οι οποίες θα περάσουν στο ράφι και σίγουρα δημιουργείται ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα, άγνωστο μέχρι πότε. Και αυτό νομίζω ότι είναι το χειρότερο, κυρία Σημητροπούλου, ότι δεν ξέρουμε μέχρι πότε θα διαρκέσει όλη αυτή η κατάσταση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είχε ήδη προαναγγείλει ότι η ακρίβεια θα μας συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια του 2022. Η κυβέρνηση όμως είναι εκείνη που μας έλεγε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Τελικά δεν είναι παροδικό φαινόμενο, είναι μια ζωφερή πραγματικότητα που την αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και που δυστυχώς αφενός, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μετακύληση τελικά του τελικού κόστους και στον καταναλωτή και πάρα πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν και με λουκέτο. Ζούμε μέσα στην κοινωνία, βιώνουμε την κοινωνία, έχουμε γνωστούς, φίλους οι οποίοι σε καθημερινή βάση δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά. Μάλιστα. Κυρία Σημητροπούλου, να σας ζητήσω έτσι, σίγουρα ασκείτε την κριτική σας στην κυβέρνηση, ασκείτε την κριτική σας και στην αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, από την άλλη σας καταλογίζουν ότι τηρείτε ίσες αποστάσεις. Ο κύριος Κατρίνης σήμερα στη Βουλή έκανε λόγο για μεγάλες αποστάσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, το αφήγημα αυτό των ίσων αποστάσεων ξεκίνησε από το περιστατικό που έγινε κατά τη διάρκεια της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή και ύστερα από το περιστατικό που έγινε ανάμεσα στο Προεδρείο και στον κύριο Πολάκη. Εμείς λοιπόν από πλευρά μας παγίως έχουμε καταδικάσει οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη και οποιαδήποτε συμπεριφορά του που αν θέλετε όπως και στην περίοδο των εμβολιασμών ο οποίος ήταν αντίθετος. Πλην όμως κρατάμε όχι ίσες αποστάσεις αλλά σαφείς αποστάσεις από οποιαδήποτε αντιθεσμική κίνηση, πράξη, ενέργεια η οποία διενεργείται εντός και εκτός του Κοινοβουλίου και εξηγούμε. Την Κυριακή λοιπόν όταν υπήρχε η πρόταση δυσπιστίας ζητήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να συνεδριάσει με τον πρόεδρό της, τον Νίκο Ανδρουλάκη και ενώ είχε δοθεί η έγκριση από τον πρόεδρο της Βουλής ξαφνικά, ανετιολόγητα, μας είπανε ότι τελικά δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε. Την επόμενη λοιπόν μέρα που έγινε το σκηνικό αυτό με τον κύριο Πολάκη, το οποίο και σαφέστατα είναι καταδικαστέο, την επόμενη ακριβώς μέρα ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά και άλλα στελέχη και εξαπέλυσαν μία ανίκαιη επίθεση και σε στελέχη αλλά και προσωπικά στον πρόεδρο του κινήματος. Επομένως, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το Κοινοβούλιο, που είναι το ύψιστο όργανο, στο οποίο ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένας παιδευτικός λόγος, γιατί εκεί εκπροσωπούμε και εκπροσωπούμε όλους τους πολίτες μας, θα πρέπει λοιπόν εκεί πέρα να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Όταν λοιπόν αυτοί οι κανόνες δεν τηρούνται, σαφέστατα δεν θα τηρήσουμε κι εμείς αποστάσεις, αλλά θα είμαστε απέναντι στον οποιονδήποτε επιδεικνύει μία συμπεριφορά η οποία είναι αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν θα συνεχίσετε σε αυτή την ρότα, αν θέλετε, ως ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, ασκώντας την κριτική εκεί που πρέπει και ουσιαστικά στηρίζοντας, αν θέλετε, και μέσα στη Βουλή κάτι που έγινε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι θεωρείτε ότι είναι υποφελία και της ελληνικής κοινωνίας, έτσι, κυρία Σημητροπούλου.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Η πορεία μας είναι αυτόνομη. Χωρίς να μεταφράζετε αυτό έτσι για να το συμπληρώσω και συγγνώμη που σας διακόπτω για να μην παραφραστεί κιόλας, χωρίς αυτό να μεταφράζετε ότι κλείνεται προς τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα σας καλεί να αποφασίσετε αν θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία ή αν θα πάτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται λέει και δεξιά, δεν γίνεται και αριστερά. Εμείς δεν ετεροκαθαριζόμαστε, ούτε με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να συνυπάρξουμε, ούτε με τον ελιτισμό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορούμε να συνυπάρξουμε. Έχουμε μία αυτόνομη πορεία. Έχουμε μία πορεία όπου δεν θα αποτελέσουμε τον κυβερνητικό εταίρο κανενός. Ευτυχώς ο κόσμος, οι πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε συνεχώς μας επιδεικνύει την εμπιστοσύνη, αφού γκραζόμαστε. Προσπαθούμε να βρούμε τις λύσεις εκείνες οι οποίες θα έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία και προχωράμε μόνο με αυτό το στόχο και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να σας μιλήσουμε, κυρία Σημητροπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μελλοντικά. Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, σε σειρά πρωτοβουλειών που αναλήφθηκαν και συνεχίζονται εκ μέρους της περιφέρειας για την επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από αίτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από εκτενή συζήτηση, ενέκρινε κατά πλειοψηφία την υποβολή αναλυτικής πρότασης προς την κυβέρνηση για την οικονομική στήριξη των αγροτών και την επίλυση θεσμικών και διαχειριστικών ζητημάτων, ενώ τις δικές τους θέσεις κατέθεσαν όλες οι παρατάξεις. Για δεύτερη μέρα, μέσα στη θητεία αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, γίνεται συζήτηση για τα αγροτικά θέματα χωρίς να καταλήγει σε κοινό ψήφισμα. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι η συζήτηση διεξήχθη εν μέσω των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων και θεωρητικά η ψήφιση των αιτημάτων τους θα ήταν ικανή να συσπυρώσει τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, έγινε μια εκτενέστατη συζήτηση για τα εγγενή προβλήματα του πρωτογενούς τομέα από την καπιταλιστική οικονομία μέχρι την έλλειψη βασικών υποδομών και από τις περικοπές των επιδοτήσεων μέχρι την πρωτοφανή αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών και των ανατιμήσεων στην ενέργεια. Τη συζήτηση προκάλεσε η Λαϊκή Εισπύρωση ζητώντας ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο στον αντίποδο του σημερινού, που θα στηρίζεται στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της εργατικής εξουσίας, στον οποίο θα είναι ενταγμένοι οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η Ήπειρος είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των μεγάλων καπιταλιστικών εκμεταλλεύσεων στο σύνολο της παραγωγής. Πολύ πάνω από το μέσο όρο πανελλαδικά συνεισφέρουν οι μεγάλοι στην αγροτική παραγωγή, στην Ήπειρο. Αυτή η συγκέντρωση παραγωγής σε λίγα χέρια είναι και το τελικό πολιτικό ταμείο και της Περιφερειακής Αρχής, η οποία στηρίζει απόλυτα την κοινή αγροτική πολιτική και την πολιτική της κυβέρνησης. Οπότε γι' αυτό έχει σημασία να συζητήσουμε για τα προβλήματα των πολύ μικρών, γιατί οι πολύ μεγάλοι που συνεισφέρουν με μεγάλο κομμάτι στην παραγωγή, μάλλον έχουν λυμμένα τα προβλήματά τους. Οπότε πέρα από τις μεγάλες κουβέντες και θριαμβολογίες για την εξωστρέφεια, τα διάφορα βραβεία στις διαφημιστικές καμπάνιες για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν στο πετσί τους βιοπαλλεστές αγροτοκτηνοτρόφοι της Σπύρου δεν είναι μόνο ζήτημα το οποίο το βάζουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή πανελλαδικά έχουν στηθεί μπλόκα διαμαρτυρίας για όρους επιβίωσης της αγροτοκτηνοτροφίας και οι αγρότες της Σπύρου δεν διαφέρουν σε τίποτα οι βιοπαλλεστές από όλους τους άλλους βιοπαλλεστές αγρότες στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα καλό για εδώ. Και αυτό φαίνεται από τα αιτήματά τους. Να κάνω συγκεκριμένα. Παραγωγές περιδοειδών, μανταρινιών πορτοκαλιών της περιοχής μας. Ενώ τελείωσε και η φετινή συγκομιδή, ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν τη ζημιά του 20 λόγω της μεγάλης μείωσης τιμής από 32 λεπτά στα 19, που μαζί με το κόστος παραγωγής είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Ζημιά που εκτιμάται στα 300 ευρώ στο στρέμμα για τους μανταρινοπαραγωγούς και 250 για τους πορτοκαλοπαραγωγούς. Υπήρχε εξαγγελία από τον Υφυπουργό εδώ, τον Αρτινό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για κάτι ψίχουλα, 70 ευρώ στο στρέμμα. Σας είπα πόσο ήταν η ζημιά. Δεν δόθηκαν, οδηγήθηκε διαμαρτυρία μέχρι και έξω από το σπίτι του από το αγρότες της Σάρτας. Βλέπουν οι βιοπαλιστές αγρότες να αυξάνουν το κόστος παραγωγής στα λιπάσματα και στα κλαδέματα. Η τιμή του πετρελαίου να περνά το 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο.
Το κόστος του ρεύματος για το πόσμα των χωραφιών μετά την εκτόξευσή του από 14 ευρώ στο στρέμμα στα 65 μέσα σε μια δεκαετία, τώρα με τις αυξήσεις λόγω της απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης, αυξάνεται κατακόρυφο και πολύ περισσότερο. Τα περί ΠΟΠ, εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας, λευκού χρυσού, συμβολιακής γεωργίας, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να οδηγήσουν συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια. Αυτή τη στιγμή οι βιοπαλλαστές αγρότες ζητάνε να επιβιώσουν. Νομοθετικές ρυθμίσεις για την επίλυση θεσμικών και διαχειριστικών ζητημάτων πρότεινε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς σε σειρά πρωτοβουλειών που αναλήφθηκαν και συνεχίζονται εκ μέρους της περιφέρειας. Μεταξύ αυτών, ανέφερε το μεγάλο αγώνα για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων, το ζήτημα των δασικών χαρτών, τις προτάσεις του για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τους ΓΟΕΒ και το ΕΒ, τις πρωτοβουλίες για την εξάλληψη των φαινομένων εξαπάτησης με τους βοσκότοπους, τις δράσεις και παρεμβάσεις για βελτίωση των υποδομών, την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αποζημιώσεις σε σπέριδο καλλιεργητών και ελαιοπαραγωγών, για την απορρόφηση των δασικών στήλων και άλλα. Τέλος, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την στήριξη των γαλακτοπαραγωγών, ενώ για το θέμα των χαρτών βόσκησης τόνισε ότι πρέπει να τεθεί τέλος στην εφαρμοζόμενη τεχνική λύση. Η παράταξη της πλειοψηφίας υπερψήφισε την υποβολή αναλυτικής πρότασης προς την κυβέρνηση με δύο άξονες, την οικονομική στήριξη των αγροτών και την επίλυση θεσμικών και διαχειριστικών ζητημάτων στη βάση που τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης. Αν δεν πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, όσους δρόμους και να κλείσουμε, όσα πράγματα και να κάνουμε στο κρέας, κύριε Λιούρη, αν δεν τυποποιηθούν τα προϊόντα μας που βγαίνουν έξω και όσα βγαίνουν στην αγορά, θα τρώμε προϊόντα απ' έξω που θα τα ονομάζουν ελληνικά. Και αυτό μπορεί να το κάνει το Άρτεμις. Η Αμερική το εφαρμόζει σε όλα τα προϊόντα. Εμείς εδώ είμαστε όλο... σμουχδόμαστε. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ειλικρινά μεταξύ μας. Δεν είναι να βγάλουμε ψηφίσματα για τα ψηφίσματα. Να πούμε τι ωραία είναι που μάσαμε τόσα τρακτέρ στη Νίκαια, τόσα στα Γιάννα, τόσα στην Άρτα κλπ. Εδώ είναι να λύσουμε το πρόβλημα, κύριοι. Εγώ έχω ένα έτοιμο ψήφισμα, το οποίο δεν μ' αρέσει να το πω ψήφισμα. Μένα μ' αρέσει που σας έκανα κοινωνούς αυτή την ώρα των ανθρώπων του Μόχστα. Για σκεφτείτε που πήραμε τα 1000 στρέμματα που έχουμε το πάρκο καινοτομία στην Κατσικά, που ναι, σε μια γωνία τελείως στην άκρη θα μπει το 155 επί 70 για να γίνονται και εκθέσεις και αθλητικά κλπ. Χωρίς να περάσει τη νέα οδό που έρχεται και βγαίνει στη Γιάννα Καλή. Για σκεφτείτε ότι εκεί κάπου θα έχουμε μια αγορά παραγωγών. Θα μου πείτε τι θέλεις. Τι θέλω, κύριοι, ο καθένας από εσάς μια φορά την εβδομάδα στα πλαίσια του τουρισμού στις πρωτεύουσες, αυτό θα είναι το πρώτο των νομών, να πουλάει κατευθείαν τα προϊόντα και να μην έχει το ανάγκη να τοποθετηθεί σε ράφι σούπερ μάρκετ που θα περάσει και θα φιλήσει πολλές φορές χέρια. Αυτό αλλάζει την κατάσταση. Έχουμε τα αρωματικά μας φυτά που θα είναι εκεί. Έχουμε τις σπάνιες φυλές και, κύριε Λιούρη, σε ευχαριστώ που θα συνεργαστούμε με την Ένωση Ιωαννίνων σε αυτό που είπατε το ναι. Ξέρετε, δεν περισσεύει κανένας. Ξέρετε τι περισσεύει στο τέλος. Αυτό που με διχόνια μεταξύ μας καθόμαστε και βάζουμε ετικέτες επιδερμικές και δεν πιάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι μία, κύριοι. Η Ήπειρος, η Ελλάδα και στα εχθρά και σε όλα μπορεί να κάνει θαύματα. Ξέρετε γιατί δεν κάνει? Γιατί κάθε φορά, όπως υπόθηκε, οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν κατώτεροι του αναμενωμένου. Το προσωπικό που έπρεπε να βοηθήσει το ανώτατο την κατάσταση δεν βοηθούσε και αντί να βγάλουμε το πλοίο στο λιμάνι και να βολευτεί όλος ο κόσμος, το στέλναμε στα βράχια. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι δύσκολα. Σας τα ανέλησα και συγγνώμη για το χρόνο που σας έβαγα αρκετά. Εάν είμαστε όλοι μαζί, θα τα αλλάξουμε όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη η Ελλάδα λέει ότι από την Ήπειρο άρχισαν και ξυπνάνε τα πράγματα. Και αυτό έγινε τυχαία από εσάς που βοηθήσατε με τους προβληματισμούς σας.
Όλοι μαζί οι κτηνοτρόφοι, όλοι μαζί οι γεωργοί, όλοι αλλάζουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει, κύριε. Αν αυτά τα αλλάξουμε, δεν θα ξανασυζητήσουμε εάν γίνεται το κλείσιμο των δρόμων για εθνικό χαρακτήρα. Θα είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε αγρότες. Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα των αγροκτηνοτρόφων επίκαιρα και διαχρονικά αναγνώρισαν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι και οι επικεφαλείς των παρατάξεων, ενώ στη συνεδρίαση παρενέβη και εκπρόσωπος των αγροτών της Άρτας που παραμένουν στα μπλόκα, καλώντας τους αιρετούς να τους επισκεφθούν και να τους ενημερώσουν αναλυτικά για τα αιτήματά τους. Οι παρατάξεις κοινό των Ηπειρωτών, Ήπειρος όλων, Αριστερή Παρέμβαση και Ανυπότακτη Ήπειρος, κατέθεσαν τις δικές τους θέσεις, άλλες σε μορφή ψηφίσματος, άλλες όχι, με τις περισσότερες να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με το ψήφισμα της Λαϊκής Εισπύρωσης σε συνδυασμό με το ψήφισμα των αγροτοκτηνοτρόφων που προέκυψε από τη σύσκεψη που πραγματοποίησαν χθες και στα Γιάννενα. Ο επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου Σπύρου Τζιζόπουλος ήταν εκείνος που δεν ψήφισε κανένα από τα ψηφίσματα. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ, γιατί δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, είχα και μια ιδιαίτερη ενημέρωση από την περιφέρεια αυτές τις μέρες, πρέπει να υπάρξει απέτηση για προτεραιοποίηση των αιτημάτων των ΤΟΕΒ για φωτοβολταϊκά σε σχέση με τα αιτήματα των ιδιωτών, έτσι ώστε μέσα από το net metering να καταφέρουμε να ισοσκελίσουμε τα χρέη που έχουν οι ΤΟΕΒ. Για να συμβεί αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε και αναβάθμιση του δικτύου του ΔΔΕ. Δυστυχώς η εγκατεστημένη ισχύ δεν το επιτρέπει. Δεσμεύουν ισχύ οι εταιρείες που παίρνουν άδειες παραγωγού και μένουν οι ΤΟΕΒ στα κρύα του λουτρού. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξουν, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Καχρημάνη, κλαδικά προγράμματα πέραν αυτών που ήδη έχουν προκηρυχθεί και ήδη τρέχει και το άλλο τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι παρασιτικό επάγγελμα ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Σωστά λοιπόν υπόθηκαν αυτά. Τους αγρότες και τα μάτια μας έλεγαν οι παλιοί. Αν εκλείψει ο αγρότης, φαντάζεστε τι λόγο ύπαρξης θα έχει ο αστικός κόσμος. Και μάλιστα στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, να ξέρετε ότι θα έχουμε και επισιτιστικό πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Από το 2010 και μετά, επί περιφερειακής αυτοδιοίκησης, είχαμε αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Δεν πρέπει να κάνει έναν απολογισμό η περιφέρεια. Οι συντονιστές μας της πρωτογενούς παραγωγής ήταν κοντά στους αγρότες όλη αυτή τη βδομάδα στην Άρτα. Τη Δευτέρα ιδιωτικά επισκέφτηκα και εγώ την Άρτα και συζήτησα μαζί τους. Εκείνο που κατάλαβα δεν είναι το πώς θα αντιμετωπιστεί μόνο το παρόν πλαίσιο, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο, είναι ότι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στην Ήπειρο ψάχνουν και εκείνοι το δικό τους μικρό όραμα. Και η κατάσταση όπως έχει σήμερα, η οποία έχει παγιωθεί στην Ήπειρο και ιδίως από την παρούσα περιφερειακή αρχή, δεν μπορεί να προσφέρει απολύτως τίποτα. Μου δείξανε το ψήφισμα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο το οποίο θα αναγνώσει η κυρία Ρεζέκα, και το βρήκα εξαιρετικά γενικόλογο. Θα ήθελα πολύ πιο όρημα να έχουμε καθίσει κάτω οι παρατάξεις και να έχουμε συντάξει κάτι από κοινού που να έχει συγκεκριμένες προτάσεις αποκλειστικά για την Ήπειρο. Δεν επιθυμώ η περιφέρεια Ηπείρου να είναι απλά άλλος ένας φορέας από τους 200 που τέλος πάντων το υπογράφουν να γίνουν 201, γιατί για άλλη μια φορά θα έχει φανεί ότι είπαμε τα δικά μας, μιλήσαμε όλοι παράλληλα, ψηφίσαμε και όλοι χάπη. Και το πρόβλημα των αγροτών θα συνεχιστεί. Θα έπρεπε σε ένα άλλο περιφερειακό συμβούλιο να συζητήσουν βέβαια για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας της Ηπείρου. Ξέρετε, προβληματίζουμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και μάλιστα προχθές διάβαζα το εξής, ότι μετά το 27 αυτό που θα εισηγηθεί η Γερμανία και θα συμφωνήσει και η Γαλλία, να κοπούν οι επιδοτήσεις, οι άμεσες ενισχύσεις από τον πρώτο πυλώνα και συζητιέται πολύ έντονα. Αν λοιπόν κοπούν αυτά τα χρήματα,
από το 27 και μετά για τη χώρα μας. Ουσιαστικά μας μένουν μια εφταετία αυτή την προγραμματική περίοδο που διανύουμε τώρα. Αν κοπούν αυτά τα χρήματα, πάρα πολύ το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών της χώρας θα μείνει εκτός παραγωγής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο συγκεκριμένο για τη χώρα δεν υπάρχει. Τώρα, να μην έρθουμε τώρα να μιλήσουμε για την περιφέρεια. Σας είπα και πάλι ότι καλό είναι να το συζητήσουμε κάποια στιγμή ως περιφέρεια το τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά αν πράγματι γίνει και εισηγηθεί η Γερμανία την περικοπή των επιδοτήσεων, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να τρέξουμε όχι με γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα να τρέξουμε τα 100 μέτρα, το κατοστάρι δηλαδή να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει, το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι οι τελευταίες κυβερνήσεις, αυτές που πέρασαν τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είδαν σοβαρά, δεν έγινε ένα σχέδιο για την αγροτική παραγωγή της χώρας. Για να ζήσουν όλοι αυτοί μια αξιοβίωτη ζωή, πρέπει να ανατρέψουν την κυρίαρχη πολιτική, να προβάλλουν την ανάγκη της συλλογικής ιδιοκτησίας ενάντια στον καπιταλιστικό μονόδρομο. Πρέπει να χάσει πλούτο το κεφάλαιο. Ο παραγόμενος πλούτος, σε συνδυασμό με τις τεράστιες επιστημονικοτεχνικές δυνατότητες της εποχής μας, δημιουργούν όρους για να τραφεί ποσοτικά αλλά και ποιοτικά ο λαός. Απαραίτητος όρος είναι η απελευθέρωση της αγροτοκτηνοτροφικής περιοχής παραγωγής και όλων των στρατηγικών κλάδων από την κυριαρχία του κεφαλαίου, την εντατική χημικοταξική εκμετάλλευση της φύσης και τον εφιάλτη των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Οι αγρότες ξεσηκώθηκαν. Τα μπλόκα στηθήκαν σε όλη την Ελλάδα. Πάντα σύντομα. Το κάνανε γιατί δεν έχουν αγροτικές δουλειές λόγω χειμώνα που είπε ο κύριος Στήλιος. Το κάνανε γιατί το σπνίγει η ακρίβεια στα φάρμακα, στην ενέργεια, στα κάψιμα. Να μην μακρηγορήσω γιατί οι προηγούμενοι συνάδελφοι τα είπαν πολύ αναλυτικά. Εκείνο που θα ήθελα από όλους τους συναδέρφους να κάνουμε δεκτά τα αιτήματα των αγροτικών συλλόγων. Θέλω με τη σειρά μου να πω ότι και εμείς συμπαρασκευόμαστε στον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων που ξεκίνησε και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση λήψη μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Όχι ίσα ίσα να τους δίνουμε ορισμένα χρήματα και να χρυσώνουμε το χάπι, έτσι ώστε να σχεδιαστούν λύσεις που θα οχυρώνουν την επιβίωση του αγροτικού κόσμου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα έτσι της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο των προβλημάτων των αγροτών που τους έχουν ουσιαστικά έχουν βγάλει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους με μπλόκα σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην περιοχή μας. Ήδη στην Άρτα βρίσκονται σε κινητοποίησεις οι αγρότες ενώ ετοιμάζονται κινητοποίησεις και στην πόλη των Ιαννίνων για την ερχόμενη Δευτέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, τον κύριο Γιώργο Πρέτζα. Πρέτζα, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, κύριε Πρέτζα, μία εκτενέστατη συζήτηση είναι η αλήθεια κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα των αγροτών, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σε μία περιοχή η οποία είναι αλήθεια ότι θέλουμε να λέμε ότι είναι αγροτική, με ένα όμως κεφάλαιο, αν θέλετε, και ζωικό να μειώνεται λόγω των δυσκολιών, με τους αγρότες επίσης να μειώνονται αριθμητικά λόγω των δυσκολιών, με τους νέους ανθρώπους να μην ασχολούνται πλέον με τον πρωτογενή τομέα, γιατί γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, καθώς η στήριξη από πλευράς της πολιτείας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει. Αποτέλεσμα γι' αυτό είναι για μία ακόμη φορά να βρίσκονται στους δρόμους το τελευταίο χρονικό διάστημα και με αυτό ως δεδομένο εσείς ζητήσατε τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, όταν ξεκινήσαμε και θέσαμε το αίτημα, ακόμα δεν είχαν βγει τα μπλόκα στο δρόμο, αλλά είχαν ξεκινήσει όλες αυτές οι ανατιμήσεις στα αγροτικά εφόδια, στις αγροτικές εισρωές, που ήταν ξεκάθαρο ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα οξυνθεί κατακόρυφα. Όπως και μέσα στην εβδομάδα, στο δεκαήμερο μεσολάβησε από την προηγούμενη αναβολή, τα πράγματα έχουν γίνει πραγματικά εκρηκτικά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή 200 σύλλογοι αγροτικοί, όπως και οι σύλλογοι της Άρτας, της Πρέβεζας, αλλά και 13 ομοσπονδίες,
να συμφωνούν σε ένα βασικό πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία δεν αφοράνε την επίλυση χρόνιων προβλημάτων μόνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την επίλυση πολύ οξυμένων προβλημάτων. Είναι σαν να έχεις έναν ασθενή διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Η προσπάθεια λοιπόν της εισήγησής μας ήταν καταρχήν να μεταφέρουμε όλη αυτή την οξύτατη κατάσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με τη βοήθεια του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας, του κ. Μπέτσα, που παρενέβηκε, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι είναι οφθαλμοφανές ότι τα προβλήματα οξύτητας της επιβίωσης του αγροτικού κόσμου θα μπορέσουν να οδηγήσουν στο να υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση για στήριξη των αιτημάτων των αγροτών. Τουναντίον, από ό,τι φαίνεται, η Περιφερειακή Αρχή ήταν έτοιμη να κοντραριστεί, όχι με εμάς μόνο, αλλά και με τους αγρότες. Απέρριψε το ψήφισμα με το πλαίσιο αιτημάτων που έχουν βάλει καθολικά οι αγρότες όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, χρησιμοποίησε και παροιμίες κατά την προσφυλή του γνώμη όσον αφορά το ψήφισμα που προτείναμε. Ήταν η παροιμία που φορούσε την φοράδα και τα λόνι. Και δεν δέχτηκε τελικά. Το αποτέλεσμα ήταν φύγαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάνοντας μια εκτενέστατη συζήτηση, χωρίς να μπορέσουμε να μονοήσουμε απέναντι στη στήριξη των αιτημάτων. Συμφωνήσατε ότι διαφωνείτε. Για μία ακόμη φορά, συμφωνήσατε ότι διαφωνείτε σε κάποια βασικά ζητήματα, κύριε Πρέτζα, έτσι. Θα σας πω, διαφωνήσαμε πρώτον στο γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια οξύτατη κατάσταση. Δηλαδή ότι έχουμε αγρότες οι οποίοι είναι σε κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν μπορούν την επόμενη εβδομάδα να πάνε στο χωράφι τους. Αυτό το ανέφερε και ο κύριος Λιούρης από την Αγροτική Ένωση, από την Ένωση Αγροτών εδώ στα Γιάννενα. Δεν θέλησαν δηλαδή να πάρουν μια απόφαση. Με αποτέλεσμα τον κύριο Ριζόπουλος, που είχε εξαγγείλει μάλιστα από τα μπλόκα των αγροτών τη στήριξη, δεν ψήφισε κανένα ψήφισμα, αδιαφόρησε, θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αλλά επειδή το θέμα το αγροτοδιατροφικό, γιατί αυτή είναι η σωστή έκφραση, είναι αγροτοδιατροφικό. Η αγροτική παραγωγή παράγει τρόφιμα καταρχήν για να μπορούμε να τρώμε. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο της οικονομίας. Η οξύτητα των προβλημάτων που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτά υπάρχουν χρόνια. Ο κόσμος βλέπει χρόνια τους αγρότες να βγαίνουν στα μπλόκα. Και πιθανά πολλοί να αναρωτιούνται γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν με τα ίδια αιτήματα. Αυτή τη διαστρέβλωση έκανε και ο κύριος Στήλιος όταν είπε ότι δεν έχουν δουλειές να κάνουν, γι' αυτό κάθονται στα μπλόκα, με αποτέλεσμα να πυροδοτήσει ακόμα πιο έντονες αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι για να καταλάβει κανείς αυτή τη στιγμή ποια είναι τα προβλήματα των βιοπαλλεστών αγροτών και πώς τελικά καταλήγουν τα προϊόντα να έρχονται σε απίστευτα υψηλές τιμές στο σπίτι του και πολλές φορές να μην μπορούμε να τα πάρουμε, ιδίως αυτά που είναι pop, όπως η φέτα που έφτασε τα 11 ευρώ. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή ότι ένας αγρότης βιοπαλλεστής δεν μπορεί να ζήσει έτσι όπως είναι οργανωμένη η αγροτική οικονομία μόνο από τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι αγροτικές ενισχύσεις, που είναι και ο μεγάλος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινή αγροτική πολιτική, δεν θα μπορούσε να ζήσει. Γιατί το κόστος παραγωγής είναι τόσο υψηλό, οι τιμές που πουλάνε στους εμπόρους ή στις μεγάλες βιομηχανίες είναι τόσο κάτω από το κόστος παραγωγής, που έχουμε ένα εξωφρενικό παράδοξο που δεν υπάρχει στην αγορά. Η τιμή που πουλάς να είναι πολύ κάτω από το κόστος της παραγωγής. Οπότε να είσαι υποχρεωμένος να εξαρτάσαι διαρκώς από τις ενισχύσεις. Αυτό γίνεται με έναν στρατηγικό τρόπο. Και γίνεται με έναν στρατηγικό τρόπο από την κοινή αγροτική πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ώστε να είναι υποχρεωμένος ένας αγρότης να μην μπορεί αυτό τέλος να ζήσει μόνο από τη δουλειά του. Να είναι υποχρεωμένος να στηρίζεται στις αγροτικές ενισχύσεις. Γιατί να στηρίζεται στις αγροτικές ενισχύσεις? Γιατί όσο στηρίζεται σε αυτές, μπορεί η κοινή αγροτική πολιτική να επιβάλλει το σχεδιασμό της ή να τον βάζει να θάβει τα αγροτικά του προϊόντα για να τις πάρει ή να τον βάζει να καλλιεργεί άλλα προϊόντα από αυτά που μπορεί και θέλει. Μας έλεγε ο κύριος Μπέτσας π.χ. ότι είχαμε βαμβακολακαλλιεργητές εδώ στην Ήπειρο, μάλιστα με στρεμματική απόδοση πάρα πολύ καλή και πλέον έχουν μείνει στην Άρτα μόνο δύο. Ξέρουμε ότι θάβαμε πορτοκάλια, αλλάξαμε την παραγωγή, τον προσανατολισμό στα ακτινίδια, βγάλαμε το βαμβάκι, βγάλαμε τα σιτηρά. Με αποτέλεσμα, μια οικονομία που στηρίζεται αγροτική μόνο στις ενισχύσεις οδήγησε να αλλάξει όλη η αγροτική οικονομία. Και εκεί που είχαμε επάρκεια σε τρόφιμα, γάλα, κρέας, ζάχαρη κτλ., αυτή τη στιγμή να εισάγουμε τα περισσότερα. Αγρότες δηλαδή που είναι εξαρτημένοι απόλυτα από την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή τις επιδοτήσεις, συντηρούν δηλαδή στον αναπνευστήρα μια μεγάλη μάζα αγροτών. Του συντηρούν γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζουν ότι οι μεταποιητικές βιομηχανίες
αυτές που βγάζουν τη φέτα ή αυτές που βγάζουν, μεταποιούν διάφορα προϊόντα ή πουλάνε τα φρούτα οι έμποροι, μπορούν να παίρνουν το προϊόν σε πάρα πολύ φθηνή τιμή. Δηλαδή οι επιδοτήσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι δικά μας χρήματα, τα οποία παίρνουν από τους φόρους μας, δίνονται στους αγρότες ουσιαστικά για να μπορούν οι μεγάλες βιομηχανίες να παίρνουν πάρα πολύ φθηνή πρώτη ύλη. Η αγροτική μας παραγωγή δηλαδή υπάρχει ώστε εμείς να επιδοτούμε να παίρνουν πάνθυνη την πρώτη ύλη έμποροι και βιομηχανοί για να μπορούν να την πουλάνε ακριβά. Αυτό έχει οδηγήσει οι αγρότες να μην μπορούν να στηριχτούν στα πόδια τους. Και μιλάω για τους αγρότες στη μεγάλη πλειοψηφία, το 80-85%, που είναι μικροί, πολύ μικροί και μικρομεσαίοι, βιοπαλαιστές αγρότες. Στην Ήπειρο δε, επειδή έχουμε και τη μορφολογία του εδάφους, η οποία είναι λίγο περίεργη, έχουμε μικρούς κλήρους, αλλά έχουμε το εξής ιδιόμορφο, και αυτό το χρεώνεται και το πιστώνουμε απόλυτα στην Περιφερειακή Αρχή. Η περιφέρεια της Ηπείρου είναι η περιφέρεια που οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις οι αγροτικές συμμετέχουν στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής σε τόσο μεγάλο ποσοστό. Είμαστε η πρώτη περιφέρεια που οι μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εκεί που έχει συγκεντρωθεί η παραγωγή, συνεισφέρουν στο σύνολο της παραγωγής πολύ πάνω από το μέσο όρο στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε σε λίγα χέρια πάρα πολύ ζωικό και αγροτικό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι η ταξική διαστρωμάτωση, η ύπαρξη λίγων μεγάλων που παράγουν πολύ, που παίρνουν από τους αναπτυξιακούς νόμους τις επιδοτήσεις, που έχουν τις φαροαπαλλαγές, που έχουν όλα τα προνόμια που έχει αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο, είναι ελάχιστη και οι πολλοί πραγματικά φυτοζωούν. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. Ο κύριος Περιφερειάρχης απέρριψε το ψήφισμα και τη λογική που βάζαμε, μην μπορώντας να αρνηθεί όμως βέβαια ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτό που σας περιέγραψα, λέγοντας ότι στην Ήπειρο στοχεύουμε στην ποιότητα. Όταν λέει ποιότητα, εννοεί τα πού προϊόντα ή εννοεί εκείνη τη διαδικασία, εκείνη την αγροτική παραγωγή που αφορά τα προϊόντα τα μεταποιημένα που περνάνε από τις βιομηχανίες. Το ερώτημα είναι το πορτοκάλι της Άρτας, το μανταρίνι της Θεσπρωτείας ή το κρέας που παράγουμε εδώ. Είναι καλό από μόνο του. Δηλαδή, αν οι αγρότες αυτή τη στιγμή είχαν τη δυνατότητα να έχουν λιπάσματα καλής ποιότητας σε φθηνή τιμή, θα μπορούσαν να φροντίζουν το αγροτικό τους κεφάλαιο, ή αν είχαν ζωοτροφές που έχουν φτάσει 70% αύξηση, αν είχαν τη δυνατότητα δηλαδή να φροντίζουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να το περιποιούνται, η ποιότητα θα ήταν ακόμα πιο αυξημένη. Ακριβώς αυτή η πολιτική της αύξησης του κόστους παραγωγής σε μεγάλο βαθμό, ρεύμα, πετρέλαιο, ζωοτροφές, λιπάσματα, οδηγεί την πλειοψηφία των αγροτών να μην μπορεί να φροντίσει ούτε τα ζώα, ούτε το χωράφι, με αποτέλεσμα να πέφτει και η ποιότητα. Και εκεί δηλαδή που η Περιφερειακή Αρχή μιλάει για την ποιότητα του πρωτογενούς τομέα στην Ήπειρο, τελικά αυτή η πολιτική, η οποία δεν βοηθάει να πέσει το κόστος παραγωγής, να επιδοτηθεί, δεν εξασφαλίζει εγγυημένες τιμές, οδηγεί τους αγρότες να μην μπορούν να περιποιηθούν το αγροτικό ζωικό κεφάλαιο σε τέτοιο βαθμό που να έχουμε καλή ποιότητα. Οδηγούμαστε τελικά μόνο στα πω προϊόντα όπως η φέτα, από την οποία τελικά κερδίζουν ελάχιστα η παραγωγή, πολλά οι βιομηχανίες και εμείς δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε. Απέναντι σε αυτό το σύνολο προβλημάτων οξυμένων που αφορούν το κόστος παραγωγής και τις τιμές που είναι πάρα πολύ χαμηλές, με ιδιαίτερο στοιχείο την αύξηση του ενεργειακού, που κοιτάξτε πάλι, η Περιφερειακή Αρχή είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις στο ρεύμα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι απελευθερώθηκε η ενέργεια, ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά. Έγινε μια βίαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, έκλεισε ο λιγνίτης, χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο σε μεταβατικό καύσιμο και έφτασε 300% επάνω. Δεν φταίει η ίδια πολιτική που στηρίζει και η Περιφερειακή Αρχή και η πλειοψηφία των παρατάξεων για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το κόστος παραγωγής εκτοξευθεί. Δεν καταφέραμε όμως, παρόλα αυτά, να καταλήξουμε στο βασικό. Να συζητήσουμε για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας σε άλλους όρους, με τους αγρότες σε ένα μήνα από τώρα να μπορούν να είναι στο χωράφι τους, να μπορούν να είναι στο κοπάδι τους. Και αυτό είναι το άσχημο συμπέρασμα από τη σημερινή συζήτηση. Βέβαια, οι αγρότες το παρακολούθησαν. Θα βγάλουν τα συμπερασματά τους, γιατί το δίκαιο θα κριθεί στα μπλόκα τελικά. Πάντως, κύριε Πρέτζε, επειδή αναφέρεστε στα μπλόκα, κάποιοι είπαν ότι αυτές οι κινητοποιήσεις των αγροτών είναι υποκινούμενες. Προφανώς δείχνοντας προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το πάμε τις δυνάμεις του τις αγωνιστικές. Και οι ίδιοι, μάλιστα χθες στην Άρτα, κατέστησαν σαφές ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Ότι αυτό που τους βγάζει στο δρόμο δεν είναι κάποιο κόμμα, αλλά είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ναι, κοιτάξτε, με αυτόν τον τρόπο, επειδή αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όλοι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, με αυτήν προσπαθούν να κάνουν διαχείριση της ζημιάς αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή στη Θεσσαλία, μέχρι και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός πήγε στα μπλόκα και μίλησε. Αντίθεση με το τι έκανε ο κύριος Καχρημάνης, ο κύριος Αγοραστός πήγε στα μπλόκα και μην πιστεύοντας τα περισσότερα, έδωσε τη στήριξή του. Βέβαια έχουν εμπειρία οι αγρότες από τις διάφορες στήριξες. Έχουν δει μέχρι και πρώην πρωθυπουργούς πάνω στα τρακτέρ να λένε διάφορα. Ακόμα και τον κύριο Στήλιο, τον τωρινό υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι στα αγροτικά μπλόκα όταν είναι στην αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να κρύψουν είναι το εξής. Επειδή σε ειρηνικές περιόδους που δεν υπάρχουν κινητοποιήσεις, βγαίνουν και λένε ό,τι θέλουν και παρουσιάζουν μια πραγματικότητα ιδιαλιακή. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι στην Ελλάδα έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής. Το θυμάστε? Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Καταπληκτική ποιότητα ζωής. Χαλάει το αφήγημα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες ομάδες αγροτών από διαφορετικούς κλάδους, δεν είναι μόνο, είναι κτηνοτρόφοι, είναι αγρότες, είναι τα σπεριδοειδή, είναι από τα μανταρίνια, το λάδι, είναι από όλους τους παραγωγούς κατεβαίνει κάτω. Οπότε πρέπει να βρουν ένα μουτζούρι. Και τι θέλουν να πούνε, ότι κάποιοι τους υποκινούν αντανακλαστικά να θέλουν παραπάνω από αυτά που ούτως ή άλλως τους εξασφαλίζει η άγια και χρυσή αγροτική πολιτική, την οποία ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Όταν αυτό το αφήγημα σπάει, τι προσπαθούν να κάνουν? Να βγουν, γι' αυτό και η κατηγορία γίνεται απέναντι στο κουκουέ του είναι υπογεννούμενο, γιατί θέλουν να κρύψουν ότι δεν τους βγάζουν τα προβλήματα που δημιουργούνται στη βάση αυτής της πολιτικής που σας περιέγραψα. Μιας πλήρους εξάρτησης από τις ενισχύσεις, μόνο και μόνο για να παίρνουν σε πολύ φθηνές τιμές οι βιομηχανίες και οι μεγαλέμποροι τα προϊόντα. Όταν φτάνουν λοιπόν να βγουν στον δρόμο, έρχονται και εξαγγέλνουν κάποια μέτρα. Και προσπαθούν να πείσουν την κοινωνία ότι αυτά τα μέτρα είναι καλά. Δείτε παράδειγμα, π.χ. 50 εκατομμύρια ευρώ επιστροφή του φόρου για το πετρέλαιο, μόνο για τους αγρότες τους νέους που είναι σε ομάδες παραγωγών, δηλαδή το 1 τρίτο των αγροτών. Δηλαδή τα άλλα 2 τρίτα τα ταρακτέρους τι καίνε, νερό καίνε. Δεν καίνε πετρέλαιο. Έρχονται και λένε ότι μειώνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής για τις αυξήσεις στο ρεύμα στο 80% από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβρη και τώρα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο στο 50%, δηλαδή την περίοδο που υπάρχει λιγότερη κατανάλωση γιατί δεν υπάρχουν ποτίσματα, το οποίο δεν έχει κανένα όφελος, κανένα αντίκρισμα. Είπανε στον κόσμο ότι μειώνουν το ΦΠΑ, λέει, στα λοιπάσματα από το 24% στα 13%, που ήταν ούτως ή άλλως 13%. Το μόνο που μειώθηκε είναι τα νητρικά λοιπάσματα, τα οποία έχουν ένα ελάχιστο όφελος. Οπότε στην ουσία προσπαθούν να κάνουν διαχείριση επικοινωνία τη ζημιά απέναντι στον άλλον κόσμο. Και να στρέψουν και τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, δείχνοντας ότι οι αγρότες είναι λέμαργοι και φαταούλητες. Αυτό όμως που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι χωρίς αγροτική οικονομία, και αγροτική οικονομία όταν λέμε πολλές φορές συγκαλύπτουν το γεγονός ότι αγροτική οικονομία σημαίνει αγρότες. Και οι αγρότες δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι, οι οποίοι καρπώνουν τα περισσότερα, και υπάρχουν οι βιοπαλλαστές αγρότες, μικροί και μικρομεσαίοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παλεύουν για την επιβίωσή τους έχοντας ένα πλέγμα εξαρτήσεων, βουτυγμένοι στα χρέη. Οπότε το πλαίσιο ετοιμάτων από τις ρυθμίσεις χρεών να μην γίνουν πληστηριασμοί, να μπορέσει να ενισχυθεί, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και οι τιμές, είναι ένα σύνολο πράγματο το οποίο εξασφαλίζει σε εμάς διατροφικά προϊόντα καταρχήν που θα είναι καλής ποιότητας, θα είναι προσβάσιμα σε καλή τιμή, αλλά θα βλάψει τις τσέπες των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα που μας φέρνει σε αντίθεση και με την Περιφερειακή Αρχή και με την κυβέρνηση. Και αυτό τελικά δεν κρίνεται με συζητήσεις, αυτό κρίνεται στο δίκαιο της ισχύως, αν μπορέσουν και συνεχίσουν οι αγρότες, στους οποίους δέχονται πάρα πολλές προβοκάτσιες, δηλαδή έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι για να μπορέσουν να σπάσουν οι κινητοποιήσεις με διάφορους τρόπους, αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό το πράγμα θα ενισχυθεί. Έχει αντικειμενική βάση και δεν μπορούν να το σταματήσουν εύκολα πίσω. Θα σας πω ένα στοιχείο που έβαλε ο κύριος Λιούρης, το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Μετά το 27, η Γερμανία και η Γαλλία, επειδή οι αγροτικές ενισχύσεις απορροφούν ένα τεράστιο ποσοστό του ευρωνησιακού προϋπολογισμού, σκέφτονται να σταματήσουν οι άμεσες ενισχύσεις. Άμεσες ενισχύσεις σημαίνει ότι αν σταματήσουν 80% του αγροτικού πληθυσμού, των βιοπαλλαστών αγροτών, έφυγαν την ίδια στιγμή από το χωράφι. Άρα και για να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιβιώνουν, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι αγρότες? Να μπορέσουν να ενισχυθούν τεχνολογικά, καινούρια τρακτέρ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πιο παλιά, να μπορέσουν να μπουν στη χρήση της τεχνολογίας, όλα αυτά, την ευφυή γεωργία, με τα ευφυή λοιπάσματα, ακόμα και με τα ντρόν. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο καλούν τους αγρότες να μπουν σε αυτό το σύστημα, στον καπιταλισμό, ξέρετε ποιο είναι? Με συμβόλαια με τις τράπεζες, με πολλά δάνεια, που χρειάζεται επιστοποιήσεις, χρειάζεται να έχεις ιδίο κεφάλαιο, οπότε αφορά λίγους. Εμείς λέμε, επειδή το μέλλον είναι πραγματικά η αγροτοκτηνοτροφία με τη χρήση τεχνολογίας,
πώς μπορεί αυτό να γίνει για το σύνολό τους ή για τη μεγάλη πλειοψηφία, μόνο αν φύγουν από τη μέση αυτοί που θέλουν τη χρήση της τεχνολογίας για να καρπώνονται υπερκέρδη. Αυτό σημαίνει δηλαδή άρση της ιδιοκτησίας της μεγάλης γης, άρση της ιδιοκτησίας των μεγάλων εκμεταλλεύσεων και των βιομηχανιών. Άρα γίνεται ένα πολιτικό ζήτημα στρατηγικού προσανατολισμού που θέλει μια άλλη οικονομία. Αυτό το βάζουμε μέσα στα μπλόκα, το βάζουμε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η είσοδο της τεχνολογίας, της ευλογίας της επιστήμης μέσα στην αγροτική παραγωγή, με τους όρους που γίνεται αυτή τη στιγμή, θα εκτοπίσει το 70-80%. Για να μπορέσουν να επιβιώσει ο αγροτικός κόσμος και να μην μετατραπούν όλοι αυτοί οι αγρότες σε εργάτες γης, πουλώντας τα χωράφια τους και το ζωικό τους κεφάλαιο και εκτοπιζόμενοι, θα χρειαστεί πολλές μετατροπές. Προς στιγμήν όμως αυτό που χρειάζεται είναι να κερδιθεί η μάχη της επιβίωσης και να γίνουν δεκτά τα αιτήματα τα οποία και έχουμε δημοσιεύσει και οι αγρότες τα λένε κάθε μέρα και έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει να υπάρξει και στήριξη από τον κόσμο γιατί αφορά τη διατροφή μας πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Κύριε Πρέτζα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έτοιμα για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υπήρου με θέμα τη διαχείριση των υδάτων και την ίδρυυση του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Έτοιμα στο οποίο απάντησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη, δεν τίθεται θέμα ελλείμματος νερού στο Λεκανοπέδιο, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που δίνουν τις σχετικές άδειες άντλησης υδάτων. Δεν άφησε περιθώρια συζήτησης του θέματος, αμφισβητώντας την υπεράντληση υδάτων στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων από τις βιομηχανίες εμφιάλωσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος απάντησε σε επερώτηση που υπέβαλε η Λαϊκή Συσπήρωση. Με ενοχλεί να βλέπουμε φαντάσματα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καχρημάνης, λέγοντας πως οι υπηρεσίες που δίνουν και τις σχετικές άδειες άντλησης έχουν απαντήσει πως δεν τίθεται θέμα υπεράντλησης. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι δεν πρέπει να συζητηθεί το θέμα παρά τις αντιδράσεις από την πλευρά του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιώργου Πρέτζα αλλά και των παρατάξεων κοινότων υπηρετών Αριστερή Παρέμβαση και Ανυπότακτη Ήπειρος που ζήτησαν να συζητηθεί το θέμα διεξοδικά σε επόμενη συνεδρίαση. Εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη μεταφοράς νερού από την περιοχή του Αμαράντου δια φυσικής ροής στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Επειδή προέκυψε ότι ποσότητα νερού δεν χρειάζεται, σταμάτησε και τη μελέτη αυτή την έχουμε δώσει ήδη στον Δήμο Κόνιτσας για δικές του ανάγκες. Κύριοι συνάδελφοι, εύκολα να λέμε κουβέντες και με ενοχλεί ιδιαίτερα το θέμα που έχει περάσει και στο παρελθόν στις υπηρεσίες μας, να βλέπουμε κάποια φαντάσματα ότι εμείς δεν φτάνει το νερό και το δίνουμε στις επιχειρήσεις. Έξω εδώ από τα Γιάννενα υπήρχε κάποτε η λίμνη Λαψίστα. Από εκεί τα νερά φεύγανε στον Καλαμά και από εκεί πηγαίνανε και πηγαίνουνε πεσχέση στο Ιόνιο και στην Αδριατική θάλασσα. Δύο σοβαρές βιομηχανίες μπορεί αύριο να έχει και τρίτη και τέταρτη στην περιοχή μας που εργάζεται κόσμος και ήδη είναι από τις βιομηχανίες που ανεβαίνουν στην περιοχή. Όταν έγινε η αποξήρανση της λίμνης Λαψίστας, για όσους δεν ξέρετε, και αν ανεβείτε πάνω από το Μετσικές θα τη δείτε, υπάρχει μια λίμνη εκεί η οποία σήμερα είναι κατά κάποιον τρόπο ιδιωτική. Αν θυμάμαι είναι ιδιοκτησίας Μπαλντά. Εκεί όλη την περίοδο, τουλάχιστον τη χειμερινή, όλο αυτό το νερό πάει στην δια του Καλαμά, στην Αδριατική θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά ούτε σαν σκέψη δεν υπάρχουν στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου να πούμε ότι ελάτε εδώ θα σας κάνουμε ντά γιατί δίνετε δουλειά και δουλεύετε στην περιοχή μας. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Έτσι και οι δύο οι βιομηχανίες θα κάνουν και τις επενδύσεις ποιότητας που κάνουν σήμερα και για το προσωπικό τους και για όλα. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα βάζω πλέον τα φόπλακα σε κάθε βιομηχανία που δουλεύει στην περιοχή μας. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Πιο γεωτέ και οτιδήποτε. Υπάρχουν οι υπηρεσίες που έχουν απαντήσει
είτε από την αποκεντρωμένη, είτε από τις δικές μας, ότι τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Και σας το λέω, το πιο απλό είναι να πάνε να δείτε τη λίμνη που διώνει τα νερά και πηγαίνουν δια του Καλαμά, την μικρή λίμνη που υπάρχει σήμερα στην Αδριατική και στο Ιόνιο Πέλαγος. Τίποτε άλλο και για μας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει. Το που έγινε πριν από τον κύριο Περιφερειάρχη εξυπηρετεί μάλλον το φόβο των φαντασμάτων που έχει στο μυαλό του. Γιατί όταν απευθυνόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στις παρατάξεις, στους περιφερειακούς συμβούλους και τους θέτουμε εν γνώση ότι είναι ένα θέμα που έχει ξαναζητηθεί να συζητηθεί. Υπάρχει τοποθέτηση του ΓΕΟΤΕ, το οποίο δεν μπορεί να λέγεται ότι άιντε και το ΓΕΟΤΕ, η αποκεντρωμένη απάντησε, το να αρνηθείτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το ακριβότερο νερό. Το γεγονός ότι υπάρχουν όλοι εκείνοι οι δείκτες που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος μελλοντικός, όχι σήμερα. Εμείς θα ξαναθέτουμε και τώρα σε όλους σας, θεωρώντας απαράδεκτη την παρέμβαση του Περιφερειάρχη, να κρίνει εκ των προτέρων, εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι δεν θα συζητηθεί. Να το σκεφτείτε. Θα ξαναστείλουμε το αίτημά μας. Υπάρχει λόγος να συζητηθεί και μέσα από το διάλογο και τον αντίλογο και τη σύνθεση θα φανεί τελικά, αν τελικά υπάρχει ζήτημα. Το ΓΕΟΤΕ πάντως δεν είναι μια παιδική χαρά ή ένα τσίρκο που έβαλε ένα ζήτημα φαντασμάτων. Να πούμε πως με βάση νεότερη ενημέρωση που υπάρχει θα καθυστερήσει και άλλο δυστυχώς η υδροδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην περιοχή της Ανατολής, καθώς από πλευράς του εργολάβου στην Λεωφόρο Νιάρχου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες για την μετατόπιση του αγωγού, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει και η διαδικασία η υδροδότησης. Οπότε δυστυχώς θα πρέπει να κάνετε και άλλη υπομονή. Κάποιοι λένε για ουσιαστικά υδροδότηση περίπου στη μία τα μεσάνυχτα, χωρίς όμως και αυτό, έτσι, με τα βεβαιότητας, με δεδομένο ότι πάμε από καθυστέρηση σε όλη αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη δισεογραφία, την επανεκκίνηση των προγραμμάτων του ΚΕΚΟ ΑΕΔ με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, έκανε γνωστή ο διευθυντής Αργύρης Κύρκος, επανεκκίνηση που θα γίνει μάλιστα με δύο νέα προγράμματα για κρατούμενο στις φυλακές Σταυρακίου και Κέρκυρας. Παράλληλα, έκανε γνωστό πως το ΚΕΚ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και σε συνεργασία με τα κατατόπους επιμελητήρια θα υλοποιήσει και στοχευμένα προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας. Με δύο προγράμματα κατάρτισης για κρατούμενους στο κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων αλλά και στο κατάστημα κράτησης Κέρκυρας με τίτλο Συντηρητές Κτηρίων διάρκειας 250 ωρών, επανεκκινεί τα προγράμματά του το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων μετά από περίπου δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων τα προγράμματα είχαν παγώσει εξαιτίας της πανδημίας. Την επανεκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης έκανε γνωστή ο διευθυντής του ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, Αργύρης Κύρκος, παρουσιάζοντας και άλλα προγράμματα που πραγματοποιούνται σε πόλεις της Ηπείρου αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη ξεκινάμε μετά από δύο χρόνια λόγω COVID ξανά τα προγράμματα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε προκήρυξη 4 προγραμμάτων στις φυλακές, 2 στα Γιάννενα και 2 στην Κέρκυρα, συντηρητές κτηρίων. Χθες περάσανε από το ΔΣ και έχουμε τις αποφάσεις και θα ακολουθήσουν για το Δήμο Κέρκυρας ένα τμήμα ηλιοκομείας και ένα τμήμα μελισσοκομείας. Έρχονται στο επόμενο μεσοδιάστημα αρωματικά φυτά με λισοκομεία στα Γιάννενα. Έχουμε τα υπόλοιπα 4 προγράμματα κρόκου στην Κοζάνη. Έχουμε ένα τμήμα μηχανικών αυτοκινήτων στη Φιλιππιάδα. Όλα αυτά βέβαια θα τηρηθούν οι διαδικασίες του επιδημιολογικού δεδομένου. Μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Σημαντική ωστόσο αναμένεται να είναι η συμβολή του ΚΕΚ και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιώντας προγράμματα στοχευμένα για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε συνεργασία μάλιστα με τα κατατόπους επιμελητήρια. Θα μπει το ΚΕΚ στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα αρχίσει να κάνει προγράμματα ανεργίας στοχευμένα. Αυτά που είχαμε κουβεντιάσει κάποια στιγμή εδώ, που είχα πει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την ανεργία. Προφανώς και πέσανε σε αυτιά σωστά. Που σημαίνει ότι το ΚΕΚ θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του και θα φτάσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή να δώσει θέσεις εργασίας στους πολίτες.
Η ανεργία θα συνδεθεί μέσα από τα επιμελητήρια μετά από μια συνεργασία, μετά από συνεργασίες που θα έχουμε με τα επιμελητήρια. Ήδη το Επιμελητήριο Ανέων έχει κάνει μια αίτηση για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, αλλά θα υλοποιηθεί. Θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, έχουμε τη διαβεβαίωση από την κεντρική διοίκηση. Η ανεργία είναι στοχευμένη. Αν δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, προφανώς υπάρχει, δεν θα βγαίνει πρόγραμμα. Δηλαδή, το πρόγραμμα θα είναι στοχευμένο. Δηλαδή, θα πάρουμε 20 άτομα, θα έχουν βρει 20 επιχειρήσεις οι οποίες θα πάρουν για δουλειά. Εάν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν ξεκινάει το πρόγραμμα. Τα προγράμματα είναι υποχρεωτική παρακολούθηση, δεν είναι θέλουμε, δεν θέλουμε. Τα δύο προγράμματα που θα είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς και θα είναι χρηματοδοτούμενα και οι καταρτιζόμενοι θα παίρνουν επίδομα. Αλλά το ζητούμενο είναι εκεί ότι δεν πρέπει να τους θέλουμε μόνο για το επίδομα, τους θέλουμε για δουλειά. Δηλαδή δεν θα έρχονται να πάρουν τα 2.000 στο τέλος, σε όλο το μήκος προγράμματος 2.000, τα οποία 2.000 θα είναι η αξία για ό,τι έμαθαν. Επαναπατρισμός, 200 χρόνια ελληνική τέχνη είναι ο τίτλος της εικαστικής έκθεσης που φιλοξενείται στην Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων έως τις 20 Μαρτίου. Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021 στη Λευκάδα και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των συλλεκτών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας με το Δήμο Ιωαννιτών και τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων. 50 και πλέον έργα από την συλλογή των Δημήτρη Φατούρου και Άννας Αλμπουκέρκ αποτελούν την εικαστική έκθεση «Επαναπατρισμός 200 χρόνια ελληνική τέχνη» που παρουσιάζεται από τον Δήμο Ιωαννιτών και τη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων. Η έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2021 στις γιορτές λόγου και τέχνης του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας αποτελείται από πίνακες ζωγραφικές, χαρακτικά και γλυπτά, που καλύπτουν σχεδόν 200 χρόνια ελληνικής τέχνης, αποκαλύπτοντας έτσι την ταυτόχρονη εντυπωσιακή εξέλιξη της νεοελληνικής τέχνης με αυτή του ελληνικού κράτους. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των συλλεκτών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας με τον Δήμο Ιωαννιτών και την Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων και ο σκοπός της εμπεριέχεται στον τίτλο της. Για την έκθεση που ανοίγει τις πύλες της αύριο μίλησαν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ελένη Ακονίδου αλλά και ο συλλέκτης Δημήτρης Φατούρος. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην έκθεση «Επαναπατρισμός με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής και γλυπτικής» από τη συλλογή του Δημήτρη Φατούρου και της Άννας Αλμπουκέρκ. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Πινακοθήκη του Δήμου Ιωαννιτών έως τις 20 Μαρτίου και έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ελλάδα, στην όμορφη Λευκάδα. Τα έργα που εκτίθενται είναι προϊόν της συνεργασίας των δύο συλλεκτών, του Δημήτρη Φατούρου και της συζύγου του Άννας Αλμπουκέρκ με το Δήμο Λευκάδας. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Λευκάδας, κύριο Χαράλαμπο Καλό, και την Αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας, εικαστικό και θεωρητικό της τέχνης, κυρία Χαρά Σαΐτη, που όλοι μαζί μας προσέφεραν με χαρά αυτό το σημαντικό εικαστικό υλικό. Είναι πολύ σημαντικό οι ιδιωτικές συλλογές να εκτίθενται δημόσια για να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να τις δουν από κοντά. Έχουμε μπροστά μας μία μικρή ιστορία της ελληνικής τέχνης του 19ου και του 20ου αιώνα. Θα σταθώ για λίγο στον τίτλο της έκθεσης «Επαναπατρισμός». Πρόκειται ουσιαστικά για επιστροφή στην πατρίδα έργων που έχουν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες που έζησαν στο εξωτερικό μόνιμα ή προσωρινά. Χάρη στις θυσίες του Δημήτρη Φατούρου και της Άννας Αλμπουκέρκ, τώρα αυτή η έκθεση ήρθε ξανά στην πατρίδα μας και μπορούμε να την απολαύσουμε στους χώρους της πινακοθήκης μας. Σημαντική είναι η συμμετοχή μία σειράς έργων που μας τιμούν ως υπηρώτες. Πρόκειται για 4 χαρακτικά του Ντιπρέ, μία θαυμάσια απεικόνηση του Αλή Πασά και της κυρά Βασιλικής, ένα πορτρέτο του Λόρδου Βίρονα, 2 έργα της Ελένης Μπότσιου, που ήταν από τις πρώτες δασκάλες οι οποίες έστησαν το εικαστικό εργαστήρι του Δήμου μας, και 2 έργα του αγαπημένου μας συμπατριώτη ζωγράφου Θέμου Μάιπα. Με την παρουσίαση της συλλογής αυτής, νιώθουμε ότι και εμείς συμβάλλουμε στην προσπάθεια των αγαπητών συλλεκτών να αποδείξουν ότι η ζωή είναι τέχνη.
Μέσα από την τέχνη η ζωή μας μπορεί να γίνει καλύτερη. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική προσφορά τους στην πόλη μας μέσω της έκθεσης παρουσίασης της συλλογής τους, η οποία εμπλουτίζει την πολιτιστική παραγωγή του τόπου μας, μια παραγωγή που παλεύει μέσα στη συγκυρία της πανδημίας να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα του πολιτισμού και να δείξει την αγάπη μας για τις τέχνες σε κάθε έκφρασή τους. Τα έργα αυτά δεν τα έχουν δει πολλά μάτια στην Ελλάδα, αλλά είναι και υπό μία έννοια και ο επαναπατρισμός των καλλιτεχνών. Επιστρέφουν και οι καλλιτέχνες, αυτοί οι οποίοι είχαν ζήσει στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, κάποιοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού, ήταν δηλαδή Έλληνες της Διασποράς. Αυτό όμως που έχει για μένα ιδιαίτερη σημασία, γιατί και εγώ είμαι κατά έναν τρόπο Έλληνας του εξωτερικού, Έλληνας της Διασποράς, κλείνω φέτος 30 χρόνια εκτός Ελλάδος, είναι η πορεία της ελληνικής τέχνης σχεδόν αμέσως μετά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πρέπει να είμαστε όλοι υπερήφανοι για το ότι η πρόοδος της ελληνικής τέχνης συμβαδίζει με την πρόοδο του ελληνικού κράτους. Δηλαδή έχουμε αμέσως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, για να μην πω μετά την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, έχουμε τους πρώτους Έλληνες ζωγράφους. Και αυτή η πρόοδος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, μέχρι τους σημερινούς ζωγράφους. Η ελληνική τέχνη, ή μάλλον για να ακριβολογώ, η νεοελληνική τέχνη, συμβαδίζει, πάει χέρι-χέρι με την πρόοδο, με την εξέλιξη και επιτρέψτε μου να πω με την καταπληκτική εξέλιξη του ελληνικού κράτους και της χώρας μας. Η έκθεση αυτή θα θέλαμε, το έχουμε ήδη συζητήσει με την κυρία Ακονίδου και έχουμε συμφωνήσει, να αποτελέσει και μία αφορμή να έρθουν πιο κοντά ο Δήμος Λευκάδος με τον Δήμο Ιωνιτών, με αφορμή αυτή την έκθεση, ώστε να υπάρχουν πολιτιστικές ανταλλαγές. Νομίζω ότι και οι δύο Δήμοι έχουν να κερδίσουν από αυτή τη συνεργασία, για την οποία είναι ασφαλώς σύμφωνος και ο Δήμαρχος Λευκάδας, όπως και η κυρία Χαρά Σαΐτη, η Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, χάρη στην οποία ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και χάρη στην οποία έχουμε αυτόν τον κατάλογο, τον ωραίο κατάλογο, ο οποίος συνοδεύει την έκθεση και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να μην ξεχάσουμε να πούμε, κυρία Κονίδου, ότι και αυτή η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Ήπειρο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στα Ιωάννα πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ηλιοφάνεια με μικρές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ίδιος θα είναι ο καιρός και στην Άρτα με τη θερμοκρασία από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογα αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσπρωτεία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Λίγο υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία στην Πρέβεζα με τον υδράργυρο να δείχνει από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.